Να δούμε όμως την προσπάθεια με τον Γιαννακόπουλο που φέρνει την μπάλα στον Οφορίκο. Η κεφαλιά το δοκάρι. Η πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Οφορίκο, εγκόλ. 1-0 Ολυμπιακός το 27. Από τον 17χρονο πιτσιρικά αυτό το γκολ που δεν παράτησε τη φάση παρά το γεγονός ότι στην πρώτη του προσπάθεια είδε την μπάλα απογοητευμένος να χτυπάει στο δοκάρι, αλλά στην επιστροφή της κυνήγησε την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα του Μιχόπουλου. 1-0 ο Ολυμπιακός μπροστά στο σκορ στη δεύτερη επίθεσή του στα καρέ του ΠΑΟΚ. Να εδώ ο πρωταγωνιστής της φάσης, Πίτερ Οφορίκουε. Η σέντρα από τον Γιαννακόπουλο, η κεφαλιά του Οφορίκουε. Στέλνει την μπάλα στο δοκάρι του Μιχόπουλου. Επανέρχεται αυτή, μπαίνει στη φάση ο Ζαγοράκης και ο Προυσανίδης. Ο Οφορίκουε κάνει το δυνατό αριστερό σουτ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μιχόπουλου. 1-0 ο Ολυμπιακός μπροστά στο σκορ. Ο Ίβιτς εκτελεί, η μπάλα περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Μιχόπουλου. Καλοχτυπημένο το φάουλ του Ίβιτς. Η κίνηση πολύ ωραία για τον Ζουμπούλη, το φάουλ από τον Βαρεσάνοβιτς. Από τον στον Βελί το φάουλ. Το φάουλ από τον Φραντσέσκο. Φραντσέσκος εκτελεί, η μπάλα γκολ. Τρομερό γκολ από τον Φραντσέσκο. Ο Ίβιτς με ένα τακουνάκι που δεν είχε τύχη ιδιαίτερη. Ωραία όμως η κίνηση. Για να δούμε. Φάτσα με το 2-1 το πραγματοποιεί ο Τουρσουνίδης. Σε απευθείας μετάδοση του Super Sport. Χορηγία της Inter American αυτό το παιχνίδι που παρακολουθείτε. Φίλες και φίλοι συνδρομητές, σε θέση βολής ο Γιαννακόπουλος κάνει κοντρόλ, αλλά ο Μιχόπουλος λέει όχι.
παίχτες. Αυτό που έχουν βρει είναι μόνο ένα πανό και στη συνέχεια μετά από μια μισή ώρα ελέγχου αποχώρησαν χωρίς να βρουν το οτιδήποτε άλλο και το παραμικρό. Να σου πω, Μανώλη, ότι υπάρχει πολύ μεγάλος εκνευρισμός στους ανθρώπους του Δικεφάλου, mm-hmm. γιατί όλες αυτές τις ημέρες γίνεται μια προσπάθεια να προστατέψουν έτσι αυτή την αναμέτρηση και να μην ανέβουν οι τόνοι, να μην προκληθεί ο κόσμος, και στο ΠΑΟΚ θεωρούν ότι με αυτό που έχει γίνει σήμερα τορπιλίζεται αυτή η προσπάθεια. Υποστηρίζουν ότι υπάρχει επιλεκτική ευαισθησία, ότι προκαλεί πολλά ερωτηματικά το γεγονός ότι με εντολή από τα κεντρικά της ΕΛΑΣ έγινε ολόκληρη επιχειρησιακή έρευνα για να ψαχτεί ένα πανό το οποίο, από ό,τι λέγεται, πιθανότατα αφορούσε τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Thank you.
Γαμιέστε. Για χαρά τα λάνια. Τι λέει Βαγγελάκο. Πώς πάει μούτρο. Πάλι έχουμε πρόβλημα με τα τέτοια. Βαγγέλη. Έλα. Τους είδαμε ότι είναι αδίστακτοι. Τους είδαμε ότι δεν παίρνουν χαμπάρι από κανέναν και τίποτα. Πήγαν στον Πρωθυπουργό για να μην παίξουν. Τον ΠΑΟΚ φοβάσαι, γάβρε, τον ΠΑΟΚ φοβάσαι. Να πάμε. Έλα. Δεν υπάρχει σεβασμός. Ρε φίλε, τι ακριβώς φοβάσαι. Τι ακριβώς φοβάσαι. Ο παντοδύναμος, τι ακριβώς φοβάσαι. Η ομαδάρα, τι ακριβώς φοβάσαι. Ποιον φοβάσαι. Μα... Φοβάται να μην ταπεινωθεί. Εσύ, αλλά δεν το κατάλαβα. Φοβάται να μην ταπεινωθεί. Μη στεναχωριέστε, θα έρθει αυτή η ώρα. Θα έρθει αυτή η ώρα. Φοβάται ό,τι και αν κάνει στην Τούμπα, στην Τούμπα θα έρθει και θα παίξει. Και αυτό που μας τρελαίνει μετά από όλο αυτό που έγινε, ότι δεν παίρνει θέση καθόλου η ΠΑΕ ακόμα. Και δεν παίρνει θέση η ΠΑΕ. Και οι σύνδεσμοι δεν παίρνουν. Από... Κανένας. Από... Τι γίνεται, ρε Πούστη. Ένα σύνδεσμος δεν μίλησε. Ένα. Κάθονται στον ίδιο έργο θεατές. Καθόμαστε και κοιτάμε έτσι. Κοιτάμε. Εντάξει. Και τι έγινε. Δεν θα αντιδράσουμε. Έστω μια ανακοίνωση. Μισή ανακοίνωση. Μισή. Κάτι γράψτε. Μια λέξη. Μια λέξη. Γράψτε κάτι. Αλάνια, πείτε μας και εμάς να ξέρουμε τι ακριβώς κάνουμε. Και εμείς τους αφήνουμε να τους βιάζουμε. Να μας βιάζουμε. Τους αφήνουμε έτσι και καθόμαστε και κοιτάμε. Ε, εντάξει, και τι έγινε. Δεν είμαι έτσι. Ούτε καρφίτσα δεν θα πέσει κάτι. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Δεν χρειάζεται. Πάλι τα χρόνια. Πρέπει να ξεκολλήσουμε λίγο από αυτό το πράγμα. Που τα παλιά χρόνια είχαμε και ηγέτες. Πρέπει λίγο να ξυπνήσουμε. Αυτή η πανδημία δηλαδή μας έχει καθαρίσει και ψυχολογικά. Ξυπνήστε λίγο. Όχι, άντε, εντάξει. Εμένα, εγώ τη ζωή μου την έκανα ή ο Άλκης ο Ναταούλ. Τα άλλα παιδιά που έρχονται ή τα άλλα παιδιά που θα έρθουν. Πόσο περήφανος ένιωσες με την ιστορία του Κορεό. Φίλε, άσε ανατριχύλα. Ανατριχύλα. Κάθε φορά που τη βλέπεις ανατριχιάζεις αυτή την ιστορία, ρε φίλε. Η μεγαλύτερη οπαδική μαγιά ήταν αυτό, Βαγγέλη. Γιατί έχω τα ΟΑ. Έχω τα ΟΑ και το έκανα. Όχι όπως ο Πανατολικός. Λέει. Και ταχώνει μετά στην ανακοίνωση και για μας. Ασπρόμαυρη έπος. Ναι. Πάρε την ασπρόμαυρη έπο. Επαναστάτες, ναι, τώρα έχει γίνει αυτό σλόγγαν. Η ασπρόμαυρη έπο. Γιατί πριν από το live λίγο έβλεπα τα αθηναϊκά και ο Γεωργίου έτσι έγραφε. Η ασπρόμαυρη έπο και η κόκκινη κυβέρνηση. Ωραία, δεν θα περάσει ρε φίλε αυτό. Νταϊλίκη δηλαδή, τι, για ποιο λόγο τότε παίζουν. Για ποιο λόγο δεν λέει τον κουμπάρο του να τον δώσει το πρωτάθλημα, να το απονείμει και να τελειώνουμε. Έτσι. Άμα γουστάρετε έτσι, με γεια σας και χαρά σας. Ρε εσύ είναι αλητεία αυτό, αλητεία. Σαν συνδέσμος ρε παιδί μου. Εντάξει, σαν συνδέσμους. Άντε, εντάξει, έγινε το πρώτο λάθος, ας πούμε, σαν αγωνιστικά
ξεκίνησες κάπως διαφορετικά και έφαγες στην πορεία κολοτούμπες, ας πούμε, σκόνταψες, σηκώθηκες ξανά το ίδιο. Κολλάς, Βαγγέλη, κολλάς. Μετά από εκεί, με βάση τα παιδιά του οποίου... Ναι, ρε, γάμο, το ίντερνετ μου είναι. Λοιπόν, με βάση τα... αυτό που έγινε, ρε παιδί μου, με τους που μπήκανε μετά οι σύνδεσμοι και λίγο πήρε το καμπανάκι στην ΠΑΕ, σου κάνει κάτι, σου έφερε τεχνικό διευθυντή, προσπαθούν να σε πάει αγωνιστικά καλά και εσύ ένα σύνδεσμος, κάνει κάτι. Θα μου πεις, έχεις κάνει τόσο πολλά. Ναι, ξανακάνε κι άλλο. Κι άλλο. Δεν αφήνεις καθόλου. Βλέπεις με το ηχθείος, τα σαρώνουν όλα, δεν σέβονται τίποτα. Ούτε ηθικά, ούτε τίποτα. Βάζουν την πολιτική προστασία του αλουνού, πατάνε σε πτώματα αλουνού. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε η μάνα τους, ούτε τα αδέρφια τους δεν τους ενδιαφέρει. Τίποτα δεν τους ενδιαφέρει. Ο Ολυμπιακός και το Ιβάλλον να είναι καλά και όλα τα άλλα όπως έλεγαν τότε παλιά. Και ο Καρυπίδης δικάστηκε. Ρε μαλάκα, δηλαδή να τρελαίνει σε ένα τρολοκομείο, ζούμε. Ρε. 140 χιλιάρικα δεν είχε να δώσει, διάβαζα. Και αυτός έκανε μεταγραφή 3 εκατομμύρια τον Καμαρά. Τώρα αυτό είναι... Και θέλει να πάρει... Και όλο αυτό είναι σωστά φτιαγμένο το ποδόσφαιρο σας, ε. Όλοι να κάνετε το κουνέλι, όλοι να κάνετε ότι δεν είδατε. Οι ποδοσφαιριστές να κάνουν δρομολόγιο έτσι. Ολυμπιακός Νότι Χαμάρης, Ολυμπιακός Νότι Χαμάρης. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντιδράσουμε. Από τη στιγμή που ένας πρόεδρος, ο συμπολίτης, ο πρόεδρος ο συμπολίτη, υποτίθεται ότι έχει κάνει μεταγραφές τόσων εκατομμυρίων ευρώ και δεν μπορεί να δώσει αυτά τα λεφτά στον οποίο τον κυνηγούσανε για χύψη λόγους. Τι θες να πεις, ότι μπορεί να είναι άλλος ο πρόεδρος? Με το καλό μας το σκεπτικό και με το πιο μικρό. Γιατί τόσο... Υπονοείς πολυιδιοκτησία? Υπονοείς πολυιδιοκτησία? Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή, ρε φίλε, που εσύ αραβιάζεις με τα γραφές τόσα λεφτά και δεν μπορείς, δεν έχεις ούτε φράγκο να πληρώσεις έστω αυτά που είναι να πληρώσεις, άρα ούτε είσαι πρόεδρος, κάνεις πως είσαι πρόεδρος και άλλοι είναι από πίσω και σε τσοντάρουν. Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι? Δικό σας. Δικό σας, Αλάνια. Για να δούμε λίγο τα μηνύματα. Για χαρά του Γιώργου του Κουβόπουλου. Του Χρήστου τον Αρχοντάκη. Το Μίτσο, απ' την Άνω Καμίλα. Μπαίνουμε μέσα, είμαστε αλήτες, δεν μιλάμε, φταίει το οργανωμένο κομμάτι. Τώρα για το Γαύρο, το ξέρουμε τόσα χρόνια. Δίκιο έχεις. Ο Πέτρος Ευθυμιάδης μας λέει, δάκρυσα μέσα στο γήπεδο όταν σηκώθηκε το κορεό. Με το πολεμούσες με κάποιο τρόπο. Εκεί στην 7, πολεμούσες. Ποιο πολεμούσα? Πολεμούσες, ρε παιδί μου, με κάποιο τρόπο πολεμούσες αυτό το κατεστημένο, το ΠΟΚ και τα λοιπά. Το πολεμούσες με όποιο τρόπο και είχες εκείνα τα χρόνια. Τώρα λίγο, δεν ξέρω. Τι φταίει. Για χαρά τον Κώστα τον Λιζελίδη. Στο Βόλι. Στο Βόλι τι έγινε, αναβάλανε την αγωνιστική για να... Νάτος και ο Γιώργος. Για να κάνουν μεταγραφή, να φέρουν έναν άλλον. Ό,τι γουστάρουνε κάνουνε, ρε φίλε. Ό,τι γουστάρουνε κάνουνε. Και δεν ρωτάνε και κανέναν. Έχεις ακούσει τι έγινε στο Βόλι? Βαγγέλη. Έλα, ρε. Έλα, ρε Γιώργο. Όχι, δεν έχω. Έλα, ρε, τι γίνεται, ρε. Πού είσαι, ρε Γιώργο? Τι γίνεται, ρε, ναι. Καλά, ρε Μούτρο. Συγγνώμη, ρε. Συζητάμε για τον ΠΑΟΚ.
Εντάξει. Εντάξει. Εμείς ξεκινήσαμε, δεν σε περιμέναμε. Εντάξει, απλά ρε, με πει. Αυτό. Είπαμε λίγο να πω και εγώ την κουβέντα να βοηθήσω, μα χρειάζεται. Είπαμε για όλο αυτό που γίνεται και κανένας δεν μιλάει, ρε φίλε. Ότι ο Γαύρος κάνει ό,τι γουστάρει. Δηλαδή βλέπεις ότι χρειαζόταν από την κυβέρνηση. Από την κυβέρνηση πήρε την απαγόρευση. Ναι. Ναι, ρε φίλε. Δικιά του κυβέρνηση είναι, ρε Άλκη. Το ζήτημα δεν είναι τι κάνει ο Γαύρος. Το ζήτημα είναι τι κάνεις εσύ. Αυτός καλά τη δουλειά τι θέλει να κάνει. Εσύ τι κάνεις. Και τι μέτρα μπορείς να πάρεις για να προστατεύεις την ομάδα και πώς μπορείς να κατέβεις πιο δυναμικά στην ομάδα. Ποιος ρε γόρι μου, ακόμα η ΠΑΕ δεν έβγαλε μια ανακοίνωση. Ακόμα η ΠΑΕ δεν έβγαλε μια ανακοίνωση. Εντάξει, ούτε η ΠΑΕ, οι σύνδεσμοι δεν ξέρω τι κάναμε. Βγάλανε τίποτα, είπαν κάτι. Ούτε σύνδεσμοι. Μια περίεργη σιωπή. Αυτό το πράγμα δημιουργεί ένοχες σιωπές. Έτσι λέγεται το τραγούδι. Όχι, εντάξει, είναι η πρώτη μέρα και ας μην βιαζόμαστε, δηλαδή. Τι πρώτη μέρα, άκου να σου πω ρε εσύ, Άλκη. Χθες έγινε, η κυβέρνηση έκανε ένα πραξικόπημα, ουσιαστικά. Όταν καταστρατηγείς νόμους και θεωρείς ότι εγώ είμαι αποφασίζομαι... Το κάνανε και... νόμιμα, φίλε, το κάνανε νόμιμα. Δεν το κάνανε με ΦΕΚ. Εντάξει. Πέρα από εκεί όμως, στην ουσία αυτό φαίνεται πραξικόπημα. Τώρα δεν παίζουμε τις λέξεις. Ναι, στα μάτια μας ναι, το βλέπουμε ρε παιδί. Όχι στα μάτια μας και στη συνείδηση του κάθε ανθρώπου, πραξικόπημα είναι ρε Άλκη. Τι είναι. Όταν το μεγαλύτερο διοικητικό όργανο που έχεις στο ποδοσφαιρό σου, την ΕΠΟ, την καταστρατηγείς και θεωρείς και δεν τη λαμβάνεις καθόλου υπόψη και μετά μετελές εσύ ΦΕΚ, ΜΕΚ, και δεν ξέρω πώς το κέρατο λέγεται. Πώς λέγεται, δεν έχετε πραξικόπημα, πώς λέγεται αυτό. Ξέρεις καλώς, μπορεί να μην το ξέρω εγώ καλά, πες μου, μπορείς να με βοηθήσεις. Εγώ ξέρω ότι όταν μια κυβέρνηση αποφασίζει για κάποιους νόμους, αποφασίζει για κάποιους νόμους διατάζοντας, αυτό λέγεται δικτατορία. Έτσι έμαθα, ξέρω εγώ. Πώς θα το πεις αλλιώς. Δεν λαμβάνει καθόλου καθόλου την ΕΠΟ, δεν έλαβε καθόλου υπόψη. Την ΕΠΟ τη χρειάστηκε. Την έβγαλε μπροστά για να βγάλει τα κάστρα από τη φωτιά αυτή με την πολυδιοκτησία πριν από 2 χρόνια. Την ξαναέβαλε όταν τη χρειάστηκε, την ξαναέβαλε. Δηλαδή τι γίνεται. Εδώ πέρα υπάρχουν θεωρούμε εκ των πραγμάτων είμαστε κατηγορία, υπάρχουν 2 κατηγορίες ανθρωπολιτών. Οι ευνοούμενες και οι μη ευνοούμενες. Εμείς είμαστε πάντα στη δεύτερη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα παρατήσουμε και το όπλο και θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε. Για τα ιδιώδη μας και τα πιστεύω μας. Ναι, μεν μπορεί να ακούγεται πολιτικό αυτό που λέω, ακραίο, αλλά ρε φίλε δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Φυσικά και θα παλέψουμε. Για αυτά δεν υπάρχει. Που... Ναι. Δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος, δε Άλκη. Ποιος είναι άλλος ο τρόπος. Ποιος να πας πώς. Τι να γίνει. Μισό λεπτό λιγάκι να απαντήσω στο Μίτσο εδώ στο μήνυμα. Μίτσο, δεν περιμένουμε από κανένα άτομο. Δεν περιμένουμε από κανέναν που έχει μπλέξει, που έχει φάκελο, που έχει ξέρω εγώ. Σκοπός είναι όλοι μας. Όλοι μας. Όχι ένας, δύο, πέντε, δέκα. Έτσι. Αυτό που συζητάμε τώρα είναι... Ότι εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς σαν οπαδοί τι πρέπει να κάνουμε ρε φίλε. Σε αυτό που βλέπουμε. Αυτό που έλεγε βιάζει τη λογική μας. Το καταλαβαίνεις. Βάλανε τον πρωθυπουργό. Για ποιο λόγο παίζουμε ρε φίλε. Άστο. Δώσ' του το να πάει στο διάλο. Δηλαδή ο φίλος εδώ θεωρεί ότι όλο το οπαδικό κίνημα του ΠΑΟΚ είναι υπόδικο. Αυτό θέλει να πει. Όχι, ότι κάποιοι έχουν μπλεξίματα, κάποιοι έχουν τα προβλήματά τους, κάποιοι δεν μπορούν να ασχοληθούν. Δεν θέλουμε να ασχοληθούν. Δεν μπορούν να ασχοληθούν. Έτσι. Κάποιοι είναι φυλακοί, κάποιοι.
Εμείς. Εγώ, εσύ, ο Βαγγέλης, ο Γιώργος, ο Μίτσος από την Κανάνο Καμίλα. Όλοι μας. Πρέπει να αντιδράσουμε. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντιδράσουμε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ας είμαστε και εγώ που είμαι έξω. Να, τώρα το φωνάζω. Βγαίνω έξω και το φωνάζω. Ο άλλος είναι στη Θεσσαλονίκη είμαστε. Και δεν θέλει να βγει, θα βγει στο ραδιόφωνο. Θα πει κάτι στο ραδιόφωνο. Θα του την πει. Εμείς έξω είμαστε, ρε Βαγγέλη. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Θα του την πει αυτός που είναι στο ραδιόφωνο. Θα πάρεις τηλέφωνο που λέει ο λόγος, θα τον πεις αφού ακούς την εκπομπή και θα του την πεις. Άμα σε αφήσει να μιλήσεις. Θα του την πεις. Εγώ επειδή με τις ένοχες σιωπές αυτές που λένε που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη στιγμή, έχω να πω κάτι. Θα πρότεινα κάτι. Σαν πάει. Έγινε αυτό που έγινε. Δεν έγινε μια φορά, έγινε 51 φορές. Λοιπόν, κατεβαίνεις ο δέσμος, κάνεις επιλογή ατόμων, βάζεις 1000 άτομα μέσα πίσω στα επίσημα, τα στείνεις εκεί, δημιουργείς εσύ αυτό που θέλεις να δημιουργήσεις την έδρα σου για το καλό της ομάδος και για την ιστορία σου και για αυτό που πρεσβεύεις εσύ. Σαν πάω. Λοιπόν, το δημιουργείς και από εκεί και πέρα το τι θα γίνει στο χορτάρι, αυτό είναι άλλη ιστορία. Το χόρτο είναι άλλη ιστορία. Τι θα γίνει. Εσύ τι πρέπει να κάνεις όμως. Εσύ τι πρέπει να κάνεις για το λαό σου και για την ιστορία σου. Δηλαδή θα ξαναφύγει για δεύτερη, για τρίτη φορά ο Γάβρος ατουφέγγιστος από φορά. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εμείς δεν μάθαμε έτσι. Θα ανατρέξουν σε παλιότερα βίντεο ορισμένοι να δούνε τι κάναμε και τι δεν κάναμε τότε. Πώς μπαίνανε τα μάτια μέσα στην τέσσερα και τι κάναν και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πάλι με αυτή την ομάδα. Αυτή την ομάδα έχει καεί λεωφορείο, κάτω στην Αθήνα, στον Πειραιά, όταν κατεβήκαμε άτομα να πάμε 200-300 άτομα με κάποιον που δεν θέλω να το πω το όνομά του γιατί τώρα είναι και στο νοσοκομείο να είναι καλά ο Κώστας. Προστάρης αυτός και μπήκαμε μέσα τότε που κάνα το ντου η Γάφρη, αν θυμάται. Πάλι θυμούνται. Ναι, δεν ξέρω αν θυμούνται. Που σπάσανε από τη θύρα 7 και ερχόνται και μας ρίχνανε ό,τι θέλουν μας. Το 89. Ναι, και εμείς ήμασταν εκεί. Εκεί. Μετά στο καπάκι, στο κύπελο, ξανά έτσι. Μισή ώρα πριν την έναρξη του σημερινού αγώνα στο στάδιο Καραϊσκάκη. Τα επεισόδια ξεκίνησαν από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Φαλήρου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, 300 φύλαθλοι του ΠΑΟΚ ήλθαν στην Αθήνα χωρίς εισιτήριο. Η αστυνομική διεύθυνση του Πειραιά, με ευθύνη της και μετά από εντολή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, τους έβαλε στη θύρα 12. Σε αυτή τη θύρα είχαν εισιτήριο φύλαθλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε άλλες θύρες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αρχίσει η ανταλλαγή υβριστικών συνθημάτων μεταξύ των φυλάθλων Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, που κατέληξαν στα έκτροπα. Τα ΜΑΤ κινήθηκαν στην αρχή προς την πλευρά των φυλάθλων του Ολυμπιακού. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πυροδοτηθεί η ατμόσφαιρα και να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο φύλαθλοι από την θύρα 7, που επί 25 περίπου λεπτά πετούσαν αντικείμενα στους φυλάθλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι προσπαθούσαν με κάθετα και αυτοί με αντικείμενα. Όπως μας πληροφόρησε ο αστυνομικός μας συντάκτης Πάνος Όμπολος, από τα επεισόδια υπήρξαν 15 τραυματίες, ενώ έγιναν 8 συλλήψεις. Να σημειώσουμε ότι από τα επεισόδια τραυματίστηκαν και 6 αστυνομικοί, από τους οποίους ο ένας χρειάστηκε να παραμείνει στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Ας μη βλέπουμε άλλο. Σε αυτό το ματς έγινε κανονικά. Κανονικά. Και δεν τιμωρήθηκαν. Και εγώ ήμουν παρόν. Και δεν τιμωρήθηκαν. Το καταλαβαίνεις. Τι να τιμωρηθούν. Ρε μαλάκα, δηλαδή μέσα τόσοι φύλαθλοι μέσα στο γήπεδο την ώρα που βγήκαν οι ομάδες. Άστα πριν. Εσένα τιμωρήσανε πάλι, ρε. Ρε, αυτά τα ξέρουμε, ρε Άλκη. Τα ξέραμε. Τότε μπορούσαμε να γυρνούσα και μας λέγανε τότε μας λέγανε ότι να ξέρεις να έχεις
Να το έχουμε πρόεδρο. Ορίστε. Πρόεδρος είναι ηγέτης. Δεν σε ακούσαμε, ξαναπέστω. Τότε λέγαμε ότι είχαμε... Και, και εμείς το ξέραμε ποιον είχαμε πρόεδρο τότε. Ξέρουμε ποιους πρόεδρους είχαμε. Δεν χρειάζεται να μας πει κανένας. Εμείς δεν ήμασταν πάω και τους πρόεδρους. Να, τώρα αυτός ο πρόεδρος εδώ βγαίνει και λέει... Και ναι, δεν το, όχι το λέει, το έχει κάνει, έχει ρίξει 160 εκατομμύρια. Αν τα δίνεις 160 εκατομμύρια σε μια ομάδα, σε μια κυβέρνηση, την προστατεύεις. Με ποιο τρόπο, με ποιο τρόπο βρεις εσύ. Πάντως όχι με αυτόν που θέλει να κάνει. Δηλαδή αν ξαναγίνει αυτό το μάτς, το τρίτο μάτς και κλεισμένο το θηρόν, αυτό σημαίνει, φιλέ, πολύ ένοχη σιωπή. Και πολύ, και πολύ ύπουλη και με πολλά ερωτηματικά. Ναι, όλα αυτά, όλα αυτά, όλα αυτά είναι μέσα, όλα αυτά και μέσα. Δεν έχει, τι να πεις. Πας στον κόσμο σου, τον κόσμο τον έχεις. Πας στον κόσμο και λες, σαν ΠΑΕ, χιλιά άτομα διαλέξει ποιοι θα έρθει στο γήπεδο. Ρίχτε κλήρο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν θα χρειάζεται να πας στον οργανωμένο. Ξέρεις ότι αυτό, με αυτό το μάτς, το που παίρνεις, ανατρέπεις πολλά δεδομένα. Το μείον 30 που σε χλεβάζανε, πας στο μείον 6, στο μείον 6 και νιώθει την ανάσα στην πλάτη σου. Ένα το κρατούμε. Και δεύτερον, το κατεβάζει το κεφάλι εκεί που πρέπει. Κάνει την πρώτη του ήττα και μετά το σπέρνει στη διχόνια εσύ εκεί μέσα. Ήδη είναι μπουρδέλο, ήδη είναι άνω κάτω αυτή. Και το τελειώνεις το σενάριο. Μόνο το τελειώνεις. Τώρα, το διαλύσει. Με τη λογική, σφάξε μου αγάπη να γιάσω, δεν υπάρχει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν έγινε έτσι ποτέ. Ανέμακτη επανάσταση δεν έγινε πουθενά. Πουθενά στο κόσμο. Άμα αυτοί στην ΠΑΕ ξέρουν ότι έχει να κάνουν ανέμακτη επανάσταση, ας δείξουν και εμάς τον τρόπο να μην σκοτώνονται ψυχές. Ας πούνε στους άλλους πώς γίνεται, να ξέρουν. Ας πούνε τους άλλους ανθρώπους ότι παιδιά η επανάσταση γίνεται και έτσι. Ας δείξουν. Και να φύγουν από την ΠΑΕ και να γίνουν τεχνοκράτες, να μοιράζουν τον κόσμο πώς αλλάζει η κοινωνία. Δεν αλλάζει η κοινωνία. Ήδη έχουμε από το καλοκαίρι χυστεί 4 το μισό γύρο. Για 1000 πράγματα. Κάποια πράγματα τα πέρασε 4. Λοιπόν, ανοίγει. Γίνεται αυτό που γίνεται με το τούμι του σχολείου και καλά έκανε και έγινε. Και δεν ήταν και τα πολύ λίγο αυτό. Κατά τη γνώμη μου. Θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερο ακόμα, αλλά ήταν και αυτό καλό ήταν. Είδες κάτι κινήθηκε. Έγινε εκδρομή στο Βόλο. Και αυτό επίτευγμα από την Μπούκα ήταν. Ρε, χωρίς το αγώνα δεν υπάρχει τίποτα, δεν συγχαρίζεται κανένας τίποτα. Κανένας. Κανένας. Και ο Σαφίδης, να λέμε και το στραβό το δίκαιο, θέλει έναν κόσμο αποχαυδωμένο και να λέει, ξέρω εγώ, να λέει ό,τι θέλει αυτός να το λέει και να γίνεται. Δεν είναι έτσι. Ο Πάοξες, άμα ήταν να γίνει έτσι, δεν θα ήμουν Πάοξ. Θα ήμουν άλλη ομάδα. Και δεν θα είχα ταχθεί τόσο πολύ στο οπαδικό κίνημα του ΠΑΟΚ από μικρό παιδί από τα 18 μου, 35. Θα είχα άλλες επιλογές. Μας απογοητεύει η στάση της ΠΑΕ, σου λέω. Απόλυτα. Okay. Για την ώρα απόλυτα. Περιμένουμε αντίδραση. Είμαστε οι μόνοι που είμαστε αντίθετα από αυτούς. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν προσκυνήσει. Ακριβώς. Άμα σε υποδουλώσει και σένα, δεν μένει καμία, δεν μένει καμία φωνή, ρε, ανοιχτή. Ποιος θα φωνάξει. Ποιος ο πάντας θα φωνάξει. Ποιος θα φωνάξει και τι θα πει. Και τι να πει. Ρε, εμείς κατεβαίναμε στην Αθήνα και ερχόταν πάλι στις ομάδες να βγάλουν φωτογραφία μαζί μας. Εσύ και ήμασταν τραγουδιστές από τους Beatles και από τους Rolling Stones στην Ομόνια. Δεν κάνω πλάκα, αλήθεια σε λέω. Ήρθαν οι παοξίδες, λέγανε, ρε, ήρθαν οι παοξίδες. Έτσι λέγανε. Η άλλη Γαλλίδα που γράφει ο Ισοβίτης, που γράφει η άλλη Γαλλίδα, πρέπει ακόμα να το θυμάται, αν ζει. Δεν ξέρω τι γράφει, ας τον Ισοβίτη. Τώρα, Ισοβίτης δεν έχει κουβέντα, δεν τον αναφέρεις. Αναφέρω το βιβλίο του γιατί είναι πρίκα για όλους μας. Ναι. Γιατί είναι πρίκα για όλους μας. Καλός είναι, πολύ καλός. Εγώ δεν είπα το δίδατο ποτέ για τον Ισοβίτη, ούτε πρόκειται να πω. Όχι, ρε, μου. Όχι, μα το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι η ΠΑΕ που είναι.
που είναι ΠΑΕ και που είναι οι σύνδεσμοι. Πρώτα-πρώτα η ΠΑΕ, φίλε. Πρώτα, για να έχεις αντίδραση από τους συνδέσμους, πρέπει πρώτα να πάρει θέση η ΠΑΕ. Άμα δεν πάρει θέση η ΠΑΕ, οι σύνδεσμοι πρέπει να κάνουν, Άλκη. Να κάνουν αυτό που κάνει η ΠΑΕ. Όχι, γι' αυτό σου λέω, είναι η πρώτη μέρα. Κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε. Μα ήδη έπρεπε κάτι να γίνει. Ήδη γλίτωσε από τα νύχια μου το γανούμι. Ήδη. Ρε, το ζήτημα αυτή τη στιγμή δεν έχει να κάνει με την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Έχει να κάνει ότι θέλει να είσαι υποδουλός. Να μην υπάρχει καμία φωνή αντίδρασης. Έτσι κάνουν τα καθεστώτα. Καθεστώς έχουμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε καθεστώς. Γιατί στη δημοκρατία διέξοδο δεν υπάρχουν. Αυτοί δημιουργούν de facto αποφάσεις. De facto αποφάσεις υπάρχουν μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώς. Που δεν υπάρχουν νόμοι, που οι νόμοι υπάρχουν και γίνονται όπως τους βολεύει αυτός και πάει λέγοντας. Απλά πράγματα. Κόσμος το έχει. Τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Όχι, ρε, και ο κόσμος το ξέρει. Μα και ο κόσμος το ξέρει και δεν αντιδράει. Εκείνο το ζήτημα. Εκείνο πρόβλημα. Γι' αυτό το λέει ο Χρήστος. Δεν αντιδράει, γι' αυτό το λέει. Κατάλαβες. Δεν αντιδράει. Δεν υπάρχει αντίδραση από τίποτα. Για ποιο λόγο, γιατί. Γιατί έχουν αλώσει τα πάντα, ρε φίλε. Δεν υπάρχει, ρε. Δηλαδή ασχολούνται όλη μέρα. Σήμερα τι έγινε με τον Καρυπίδη. Ποιον Καρυπίδη, για ποιο λόγο να ασχοληθεί με τον Καρυπίδη. Γιατί να μην ασχοληθώ και με τον Καρυπίδη. Ρε, κάνει την πλάκα σου, καμιά αντίρρηση. Αλλά Όχι. Πολυδιοκτησία, εγώ λέω ότι υπάρχει. Ναι, μαζί σου. Ασχολούνται με τον Καρυπίδη και το δικαστήριο που έγινε πάνω στην Κομωτινή. Εντάξει. Δηλαδή, και αυτός έκανε μεταγραφή 3 εκατομμύρια του Καμαρά. Και εγώ πρέπει να του πιστέψω. Όχι, ρε, τίποτα δεν πιστεύουμε. Τίποτα δεν πιστεύουμε. Για μένα μου κλέψαν ακόμα ένα πρωτάθλημα με εκείνη την ιστορία, ε. Γιατί μέχρι εκείνη την ώρα πρώτος ήμουνα. Μέχρι να τη βγάλουν αυτήν την τέτοια. Άχι και σου το είπα και άλλη φορά. Τα πρωταθλήματα και τα κύπελα είναι για τα πτυσσερίκια. Είναι ένα τότε που βγάζαμε έξω της και λέγαμε ότι εγώ την έχω μεγαλύτερη από σένα. Ναι ρε φίλε, εδώ μου το κλείψε το πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα δεν κάνω, τι κάνω εγώ. Για ποιο λόγο τρέχω όλη τη χρονιά. Στο τέλος να πάρω το πρωτάθλημα, αν μπορέσω. Και αν το δικαιούμαι, και αν το αξίζω. Σωστό. Και μου το κλείψαν. Τζάμπα έτρεχα. Και πάλι πάει που ήταν. Πού ήταν. Πού είναι αυτό ψάχνουμε να δούμε. Αυτό ψάχνουμε να δούμε. Πού είναι ο Μπαλντάκος τώρα να χωθεί αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν χώνει. Ο Μπαλντάκος χώθηκε γιατί τότε τον πήρανε. Τώρα άλλους έχεις να ψάξεις. Δεν βάλε τους άλλους. Και δεν σε ψάχνει. Δεν ψάχνει κανένας τίποτα. Το βλέπεις. Μας μασάει τη μαστίγα ο Σαμπάνης και μας πουλάει και μαγιά. Σόπαρε μάγκα. Έπαιξες με το όνομα του ΠΑΟΚ. Αλλά και δεν σε κυνηγάει και κανένας. Είδες. Τα βγαίνει και θα στη λέει. Πώς θα ανεβάσεις τις μετοχές του. Πώς θα τις ανεβάσεις. Κάθε Σαμπάνης. Και ο κάθε Σαμπάνης. Σου λέω δηλαδή τώρα ένα παιδάκι που μεγάλωσε στον ΠΑΟΚ που έφυγε με κακιασμένο, δες τι πήγε να κάνει και αυτό που με σκάει η ΠΑΕ. Για ποιο λόγο δεν τον κυνήγησε, για ποιο λόγο δηλαδή του αφήνουν έτσι να σέρνεται όλο αυτό το θέμα. Ένοχες σιωπές. Όπως και την εγκληματική οργάνωση. Ένοχες σιωπές παντού. Εγκληματική οργάνωση, δεν υπάρχει εγκληματική οργάνωση. Μας κορόιδευε η Μαρούπα, έβγαινε συνέχεια στα ράδια και μας έλεγε... Και ο Αρκούδης. Και ο Αρκούδης και ο... Στο διάλογο από εκεί. Και πού είναι αυτή, κάτσε. Πού είναι αυτή τώρα. Πού είναι αυτή. Αυτή πού είναι. Έμισθη πλέον. Σε επιτροπή. Πληρώνει ο ελληνικός λαός. Εγώ και εσύ. Μένουνε στα χιόνια. Τόσα πληρώνει γιατί. Φωτιές, στις πλημμύρες. Και από κάτω οι άλλοι χειροκροτάνε. Αφού δεν επιτελεί.
Αφού ήθελε επιτελικό κράτος, θα το φάει το Ρωστή μέχρι την τελευταία. Θα το πει μέχρι την τελευταία σταγόνα. Εμείς φτιάχνουμε τη Βαλέτσα και πέραμε το αεροπλάνο και λέμε αυτοί θα την πιούνε την τελευταία σταγόνα. Μέχρι την τελευταία σταγόνα θα το πιούνε το δηλητήριο, όλο το ποτήρι. Σπούτος ανάλογη. Ναι, δηλαδή, από τη μια είμαστε αγανακτισμένοι και από την άλλη, από αυτή την αγανάκτηση δεν ξέρεις και τι να πεις. Δεν ξέρεις και πώς να αντιδράσεις. Είναι να τρελαίνεσαι. Εντάξει, εμείς είμαστε και εμείς στην χειρότερη φάση από όλους. Ναι, ρε φίλε Γιώργο, είσαι στη χειρότερη φάση και επειδή δεν κάνεις κάτι, τρελαίνεσαι περισσότερο. Εκεί είναι που. Γιατί έτσι δεν έμαθες. Έχουμε άλλη τάξη πραγμάτων τώρα. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Κόλλησες Γιώργο. Κάτι με το ίντερνετ. Ναι, ρε, ξέρω, τώρα ξεκόλλησες. Ναι, ναι. Αυτό που σε σκοτώνει πιο πολύ, ρε, εσύ Βαγγέλη, ξέρεις ποιο είναι. Ρε. Ότι είμαστε μακριά και δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Πέρα από το να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα, πέρα από το να πάμε στο σύνδεσμό μας στις πόλεις που ανήκει ο καθένας, και να δούμε και τι θα γίνει, αν βγει ένα ανακοίνωση και τι θα κάνει και πώς πρέπει να βγει, να συνταχθεί κάτι. Τι άλλο μπορείς να κάνεις. Είναι και αυτή η κατάρα τώρα που για να πάρεις το αεροπλάνο πρέπει να κάνεις 3 μέρες προεργασία. Λες και δεν θα αλλάξεις πλανήτη. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Και αυτά είναι σε δύσκολη θέση και αυτή πολύ δικασμένη, πολύ έτσι. Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Ο λόγος του ΠΑΟΚ έχει κόσμο, δεν είναι και το θέμα. Έγινε αυτό που έγινε τότε με το. Που μπήκαμε στους συνδέσμους να τους κλείσουν, έγινε αυτό που έγινε, εντάξει, πέρασε. Ξεπεράστηκε. Αλλά τώρα τι πρέπει να κάτι πρέπει να γίνει. Δεδομένη στιγμή. Ναι, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Αυτό με προβλημάτισε. Και εντάξει, αυτή η κυβέρνηση είναι αυτή που είναι, τέλος. Ναι. Το να βγεις στον δρόμο σου και να διαμαρτυρηθείς και να πολεμήσεις. Αυτό είναι δικαίωμά σου. Και αυτό είναι όχι μάλλον δικαίωμα, υποχρέωση σου. Ό,τι σάπηκε και τη βρώμη, δεν πρέπει να το πολεμήσεις. Πρέπει να το πολεμήσεις. Γιατί μετά είσαι ένας από αυτούς. Δεν ξέρω, είναι μια περίεργη κατάσταση. Μια περίεργη κατάσταση που δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις. Δηλαδή περίμενα από την ΠΑΕ να πάρει θέση, ρε φίλε. Με λέω ότι θέλει ο... Οφείλει να πάρει θέση. Άργησε κιόλας. Οφείλει να πάρει θέση. Και να κοιτάξει τα προς το είπα. Για ποιους λες ρε Μίτσο, δεν ξέρεις αυτοί που είναι, αυτοί που μας δίκασαν, ξενοδοχεία σηκώνουν. Ποιοι σηκώνουν ξενοδοχεία ρε Αλάνη. Έλεγε τη Μαρούπα, λέει. Τη Μαρούπα, ναι. Το ξαναλέω, δεν μπορείς να κάνεις κάτι, μας έχουν στην μπούκα. Με το παραμικρό πάλι στα δικαστήρια θα τρέχουμε και εκεί χρειάζονται λεφτά. Ποιος θα τα δώσει. Οπότε, τι κάνουμε Μίτσο, δηλαδή καθόμαστε και μας γαμάνε, ε. Μπράβο Μίτσο. Διάβασε αυτό λίγο, διάβασε αυτό. Αυτό το μήνυμα, αυτό το δίνει. Αν υπάρχει πολυδιοκτησία, αυτό πρέπει να το ερευνήσει. Η δόση μας, παιδιά, και για μένα... Έπρεπε να αντιδράσει η ΠΑΕ. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει ό,τι θέλει. Τι είναι αυτός. Υπάρχουν νόμοι. Δεν ισχύουν για αυτόν. Ναι. Αυτό λέμε. Δεν ισχύουν για αυτόν. Λοιπόν, ναι. Αυτό. Δεν ισχύει τίποτα για αυτόν, άρεσε. Τίποτα. Δεν υπάρχει. Αυτός κανονίζει τους νόμους. Αυτός βγάζει, αυτός βγάζει, ράβει, αυτός.
Ευαγγέλη, με καλύτερη ξεφτύλα είναι που τότε που κάτι του είχε πει ο Ζουράρη, ήταν τότε με το ΣΥΡΙΖΑ και βγαίνει και το Βρίζα. Άμα τολμήσουμε εμείς, ας πούμε ένα όνομα από την κυβέρνηση αυτή. Ας το πούμε τώρα εδώ, μπορούμε. Αυτή σηκώσα πανί ολόκληρο. Εντάξει, και το κόλλησες Γιώργο, αλλά εντάξει, θα κολλήσεις τώρα, εντάξει. Αν ήμασταν εμείς πρώτοι, ο Ολυμπιακός θα έκανε τα πάντα προκειμένου να μας ρίξει από την κορυφή. Ενώ η δική μας ΠΑΕ δεν θα έκανε τίποτα. Πού είναι και ο Γιώργος Σαββίδης, δεν φαίνεται άλλες φορές. Έκανε και αναρτήσεις τώρα τίποτα. Εντάξει. Αν ήμασταν εμείς πρώτοι. Ναι, ο Ολυμπιακός θα έκανε τα πάντα να μας ρίξει. Αλλά μην ξεχνάτε, αδερφέ, ότι εμείς είναι όλα εναντίον μας. Ο Ολυμπιακός δεν έχει τίποτα εναντίον του. Υπάρχει μια διαφορά. Η Μαρούπα και η παρέα της. Κατάλαβα. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Εμείς αυτό που θέλουμε να ξέρουμε είναι, σε αυτόν τον πόλεμο είμαστε όλοι μαζί. Το πιο βασικό. Αυτό είναι. Λες, ακούσαμε Γιώργο. Έχεις θέμα με το ίντερνετ, Γιώργο, γι' αυτό. Κολλάς. Θα βάλουμε έναν άλλο Γιώργο που δεν κολλάει. Έλα ρε, πού είναι ρε το άλλο. Πολύ καλησπέρα. Ποιος δεν κολλάει, ποιος το λέει αυτό. Έχει πολύ κακοκαιρία γι' αυτό. Πολύ πολλά αρέσει το κάμερο. Πού έχει κακοκαιρία, ρε, πάτε καλά. Ούτε εμείς δεν έχουμε. Εγώ και εσύ δεν έχουμε. Εμείς δεν πάμε καλά, ε. Είδες κάτω, βλέπεις καθόλου τι γίνεται στην Αθήνα, στην Αττική Οδό και... Ακόμα έχει κόσμο εκεί, ρε μαλάκα. Ακόμα ψάχνουν μαλάκα πακετάδες για να βάλουν για τέτοιο, για τροχονόμους. Ναι, 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 είναι και, ναι. Το είδαμε και αυτό, το είδαμε και αυτό. Ναι, σιγά τι είδες. Εδώ η Αττική Οδός τους λέει ότι τους δώσει 2.000, ρε φίλε. Μάθαμε και πώς αξιολογούν τη ζωή μας πλέον. Ρε, εσύ πήγε ο στρατός να καθαρίσει την Αττική Οδό. Ποιος θα πήγαινε, ρε φίλε, η Αττική Οδός. Από το ένα σημείο για να περάσεις, 10 ευρώ δίνεις για να πας από το ένα σημείο στο άλλο. 10 ευρώ. Ρε φίλε, τους πήγαν και τους βάλανε σε ξενοδοχείο και ο ξενοδόχος τους ζήτησε το πρωί 15 ευρώ για πρωινό. Τώρα πλάκα με κάνεις κι εσύ. Αυτούς 2.000 τους δώσει η Αττική Οδό. Μέχρι να φύγουν από την Αττική Οδό, θα τα φάνε. Και γαμώ τις πολιτικές προστασίες. Αναρωτιέμαι αυτή η πολιτική προστασία, μήπως είναι για το Γαύρο, μόνο όχι, ποδοσφαιρικά φίλε, και για το. Αυτή είναι και για να και για τα. Η Σιρήνα που να σας στέλνει μήνυμα και να σας ζαλίζει. Εκείνο το περίεργο. Και αυτοί οι απλοί άνθρωποι. Εν τω μεταξύ, τώρα ο Περικλής με είπε: έβγαλαν φεκ για το παιχνίδι του Γαύρου. Ναι, ρε μαλάκα! Δεν είδα τίποτα. Κολλάρε, κάναν τέτοιο πράγμα. Μόνο για κλείσε το ίντερνετ. Ρε φίλε, είναι 100% νόμιμη. Περίμενε. Επειδή είναι live, αυτοί που ακούν οι Γαύροι, είστε μεγάλοι ξεφτύλες, ρε. Είστε πολύ μεγάλοι ξεφτύλες, ρε. Ντροπή, ρε. Ντροπή. Μόνο και λίγα είπες. Ποια ντροπή, ρε φίλε, αυτή δεν τρέπει, τους βλέπει ντροπή και κρύβεται τώρα, πλάκα με κάνεις. Ρε Δημήτρη, ποιος Καλαφάτης που είναι. Ποιος Καλαφάτης που είναι, θα με τρελάνεις. Εδώ δεν κοιτάνε για το γήπεδο, ένα απλό πράγμα. Ξέρεις που είναι, ρε. Ρε Αλάνη, είδες που τον βάλανε. Τον Καλαφάτη είδες που τον βάλανε. Γραμματέας δεν ήταν αυτός, τι τον είχανε. Ρε φίλε, αυτόν δεν βάλανε για το γήπεδο του Άρη. Υπεύθυνο. Ναι. Ρε μαλάκα, είναι ο αντιπρόσωπος της κυβέρνησης για το γήπεδο του Άρεος. Ρε φίλε, ναι. Ο δικός μας ο Revolution πού είναι.
Ποιο από όλου, έχουμε πολλού. Για πες. Ένα ρεβολού, το μου. Καλά. Ένα τσιγάρο δρόμο ακόμα έρχεται. Ποιο ρεβολού, δεν υπάρχει ρεβολού. Δεν υπάρχει. Όλοι στα καβούκια του. Θυμόμαστε. Άμπραβο. Όλα στα καβούκια του. Ωραία, κάτι κολοτούμπε. Όταν πέφτει το χρήμα. Χωρί κάμερε και... παιχνίδια δεν γίνονται στα γήπεδα. Πάρε στο γήπεδο του Γαύρου χωρί κάμερε, όλο οκ. Okay. Δώσε ξύλο σε διαιτητέ, σε ομάδε. Και όχι μόνο αυτό. Δεν το θέλει η ΕΠΟ. Βγάλε ένα φέκρε, κούλι. Γιώργο, όχι μόνο αυτό. Σε βάζει και να περπατήσει πόσα μέτρα για να πα μέσα στα ποδητήρια. Δηλαδή, εμεί άμα το κάναμε και του αφήναμε εκεί κάτω. Αυτό που είπε ο Σωτήριζε. Α του τώρα κάτω και. Ναι, και να πάνε και... με, τους... με τα κλωτσίδια να του πάνε. Θα τα πάνε. Ρε σύνορα στο Βόλο, ρε. Στα τσιπουράδικα, με το που τελειώνει τα τσιπουράδικα, πάρτε τα όλα τα άλλα. Μα τα έχετε ξεφτυλίσει όλα, ξεφτυλισμένοι να πούμε. Τι είναι αυτή, ρε. Ρε, τίποτα, ρε. Τίποτα. Ρε, φίλε, το χειρότερο απ' όλα είναι η ΠΑΕ, γιατί δεν αντιδράει. Τι να αντιδράσει, ρε, Σιάν, και να κάνει τι δηλαδή. Να βγάλει μια ανακοίνωση, ρε, φίλε. Και να πει τι. Τι να πει. Τα ξεφτυλίκια τους. Αυτό που λέμε εμείς, ρε. Αυτό που λέμε εμείς. Ρε, φίλε, να σου πω κάτι. Εδώ τους στείνεις και σε λέει ψυχαλής, γάμισε το. Δεν νιώθουν, ρε, φίλε. Δεν νιώθουν οι άνθρωποι. Και τι σημαίνει εσύ αυτό, Γιώργο. Ο άλλος πεθαίνει κόσμος και σε λέει εντάξει, πού πεθαίνει κόσμος, λέει. Δεν έχω τέτοια μελέτη. Και εσύ πιστεύεις ότι νιάξει για τον ΠΑΟ. Ρε, δεν είπαμε να τον νιάξει για τον ΠΑΟ. Ε? Αυτό το πράγμα όμως πάει κοινωνικό, ρε, Γιώργο. Πάει πολιτικό, πάει τα πάντα. Τα έχουν ξεπεράσει αυτά. Εδώ πεθαίνει κόσμος και δεν τους νοιάζει. Ποιο κοινωνικό μου λες, ρε Σιβαγγέλη. Εδώ σε κλείνανε 2 χρόνια τη Θεσσαλονίκη και σε αφήναν το άλλο το Ορδεολομπού ανοιχτό να πούμε. Και σε πουλούσαν και τρέλα. Για ποιο κοινωνικό πρόβλημα μου λες. Σε έχουν χεσμένο. Ξεκάθαρα, έτσι. Άρα και εσύ πώς πρέπει να τους έχεις. 3 χεσμένους. Άμπρα, τώρα εδώ μέσα. Πού, ποιος. Ποιος. Ποιο που τον δώσαμε και αυτοδυναμία, ποιο. Βάζουν τα χρώματα γυαλιά και βάζουν τα μπλε, κόκκινα, πράσινα, κίτρινα. Ο καθένα του εκλογέ, κατάλαβε. Ναι. Συμπασίδη, άμα θέλει μαλλί, σε δώσω λίγο, ρε. Μαλά, καλούστηκα. Είχα να λουστώ 10 μέρε αυτό. Απειδήξου με το συμπάδιο. Ξέρει πόσο αγαπάω. Τώρα είπα 10 μέρε. Δεν έβαλα ζελέ, ρε. Δεν έβαλα ζελέ να φτιαχτώ. Τώρα είναι να βάλω και το μουστάκι εδώ πέρα και να φύγω αλλιώς. Αν βάλεις εκείνο το μουστάκι θα σε κάνει. Ναι, μαλά. Θα φας πέσιμο από γυναίκα με τατουάζ. Ω, καλά. Και τι τατουάζ, ε. Άσε, φίλε. Πρώτη φορά βλέπω ψάρι κόη που μοιάζει με φάλαινα. Στα ίσα σε μιλάω. Δεν ξέρω, ρε φίλε, ούτε εμένα μ' άρεσε. Όχι το τατουάζ. Άνοιξε από μόνο το ψάρι, νομίζω. Δεν φταίει το τατουάζ. Α, οκ. Απλώθηκε το ψάρι, πώς το χταπόδιο το χτυπάς. Α, οκ, εντάξει. Δεν, εμένα δεν μ' άρεσε σαν μοτίβο. Από εκεί και ο καθένας μετά. Πότε το βγάλαν αυτό με το φέκο, αυτός παριστάνει τον πρωθυπουργό. Χθες το βράδυ, σήμερα. Σκάταμιζε. Καλά κάνουν και δεν μπαίνουν στο Facebook από τη μία, από την άλλη κακώς. Τι, θα τα πάρεις στο κρανίο, ρε φίλε. Θα τα πάρεις στο κρανίο, δεν είναι. Άσε, φίλε, θα αρχίσεις να βγάζεις φωτιές. Έχω και αυτοκίνητο και δεν είναι να οδηγάς μετά με νεύρα, άστο. Ναι, είναι και αυτό. Ένα θέμα είναι και αυτό. Είναι και αυτό ένα θέμα. Να ξέρω που είχα και τον αναπτύρα, ρε φίλε, θα ήμασταν καλύτερα, νομίζω. Να σε δώσει ο Άλκης, ρε. Άλκη, δώσ' το να μια φωτιά. Κάτσε ναι. Να φέρω τον αναπτύρα και πανέρχομαι μισό λεπτάκι. Παιδιά, δίνω το σύνδεσμο στο καφενείο των φιλάθλων, όποιος θέλει να μπει. Να το κουβεντιάσουμε, γιατί το θέμα είναι πολύ σοβαρό, παιδιά. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Δηλαδή έχουν ξεπεράσει τα όρια, έχουν ξεπεράσει τα πάντα οι άνθρωποι. Χρόνια τα έχουν ξεπεράσει, ρε Άλκη. Γιατί μας εκπλήσει κάθε φορά. Ρε φίλε, φεκ. Φεκ ρε φίλε. Άλκη, εδώ μια καρακαλτάκα πήγαινε στα καφενεία της Ξάνθης και ρωτούσε και σε τρέχανε 1,5 χρόνο για συνειδιοκτησία. Για μια που πήγαινε και ρωτούσε στα καφενεία. Το ζαχαροπλά. Βρε και φεκ θα αλλάξουν και κυβέρνηση θα αλλάξει προκειμένου ο Γαύρος να είναι οκ. Okay. Μην μπερδεύεσαι.
Θα κρατήσω τον υπουργό που βολεύει, τον πρωθυπουργό που βολεύει και τώρα μπορούν να τα αλλάξουν, ρε παιδί μου, για να βολεύει όλο το σύστημα. Και μετά σου λέει, έρχεται και κάνει έτσι, κορδώνεται 46 πρωταθλήματα. Να τα βάλεις εκεί που ξέρεις, δηλαδή, τα 46, να τα βράσω αυτά τα 46. Είμαστε 4 πλέον άτομα, να πάρει τα τέτοια μέσα σε μείον 12. Ναι. Εκνευρίστηκα, ρε φίλε, δηλαδή, γιατί τεταρτιάτικα τώρα, ρε, να μην βάζεις πίεση. Αυτό με τον Πανετολικό δεν το ξέρει άλλο ο Γιώργος. Έχουμε άλλο σοου. Έχουμε και εκεί ένα δισό. Τι έγινε? Γυρίζει ο Πανετολικός, βγάζει ανακοίνωση ότι και καλά φοβόσαστε την ομάδα να παίξετε κύπελο με μια ομάδα που πέρσι πήγε να πέσει κατηγορία κτλ. Και στο τέλος τι πετάει? Η ασπρόμαυρη ΕΠΟ. Και ασπρόμαυρη ΕΠΟ. Ο Πανετολικός. Ο Πανετολικός. Ακύρωσε, λέει, το παιχνίδι. Η πολιτική προστασία ακύρωσε το παιχνίδι. Με το γάβρο παίζει. Με το γάβρο παίζει. Ασχολείται. Αυτό ήθελα να καταλάβει, γιατί εμείς είχαμε κύπελο το χάνουμε και έναν το γάβρο. Πού ναι. Κολλάει ασπρόμαυρη ΕΠΟ? Δεν είναι, φίλε. Πρωτάθλημα Βόρειας και Νότιας Μακεδονίας. Ξεκάθαρα. Σοβαρά σου μιλάω. Έτσι, ρε Μίτσο, εδώ και χρόνια, ρε φίλε. Το θέμα είναι ότι τα βλέπουμε, τους χαλάμε τη μερασιά, τα βλέπουμε και δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Πριν 2,5 χρόνια είχαμε άτομα να μας λένε μην μπλέκετε την πολιτική με το ποδόσφαιρο. Αυτοί την μπλέκουνε, ρε. Αυτοί την μπλέκουνε. Το ξέρω. Ενώ τα είδαμε και με το Χανούμι τι έγινε με εκείνον τον υπουργό που είχανε, ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Έτσι. Ναι. Τα βλέπουμε με αυτόν τον Αυγενάκη τώρα. Ωραίος ο Περικλής. Περικλή, ωραία, το έγραψε στα αγγλικά, καταλαβαίνουμε και εμείς. Όχι, όχι, τα λέει και στα ελληνικά. Δεν θα βρεις ποτέ το δίκιο σου σε μια χώρα που οι εγκληματίες κάνουν όλους τους νόμους. Έτσι. Τελείωσε. Όλα τα είπε. Φτάνει. Δεν ρε, εσύ, να σου πω κάτι. Αρχιδιετή, τι φέραμε από το εξωτερικό? Κυβέρνηση μπορούμε να φέρουμε ολόκληρη από έξω? Πώς γίνεται? Γίνονται όλα για το εξωτερικό. Αν έχει κάποιο χαίρι αυτή η χώρα, μάλλον έτσι δεν είναι, φίλε. Αλλά από καμιά χώρα που να μην έχει ούτε τηλέφωνο να ξέρουν τίποτα, ρε παιδί μου. Ντάμπιντε. Νεάτερνταλ. Νεάτερνταλ. Και έτσι φάση. Ρε φίλε, όλους κατάφερε τους Πακιστανούς, τους έβγαλε νούμερα με δικά με Φαταούλ τώρα. Τι μου λες? Ρε εσύ, εδώ το Καζακστάν μας έβαλε μάτια. Και εμείς ακόμα είμαστε στο 2022 και ακόμα είμαστε στο χιλιακέ. Η Γαύρη, το σκατό έχει πάει στην κάλτσα. Η Γαύρη να πάει πριν το δικό τους παιχνίδι να προσπαθούσε να σε κόψει κάποιους βαθμούς για να είναι πιο άνετοι. Έχουν χεστεί. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να τους οπεδώσω. Γίνεται να τους οπεδώσω. Αυτό που είπε ο Γιώργος προηγουμένως, είναι η τρίτη χρονιά που πάει να τη βγάλει ο Γαύρος ζάχαρη. Να περάσει την κουβέντα. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις? Εγώ, ρε φίλε, ξέρεις τι θέλω? Στο παιχνίδι το συγκεκριμένο. Αυτό τώρα που βγάζουμε εμείς σαν φίλαθλοι, απλοί φίλαθλοι και οπαδοί του ΠΑΟ, να πάνε σε αυτά τα παλικάρια που παίζουν το τόπι. Στο ψυχολογικό. Αυτό θέλω την Κυριακή. Γίνεται αυτό να γίνει? Αν εσύ σαν ΠΑΕ δεν μπορείς να κάνεις μια ανακοίνωση και δεν μπορείς να σου πει το ένα, δεν μπορείς το άλλο, κάνε αυτό έστω. Κάνε αυτό. Τι να κάνει? Τι να κάνει? Δεν άκουσα, Ευαγγέλη, ναι, δεν άκουσα τι είπες στην αρχή. Λέω, πάμε μια βόλτα πίσω στα παλιά τα χρόνια, λίγο να θυμηθούμε, πριν από 10 χρόνια. Στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, και σε άλλα 67 άτομα ασκήθηκε σήμερα ποινική δίωξη από την εισαγγελέα για την πολύπλοκη υπόθεση με τους στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες και τα τεράστια κέρδη που αποκόμιζαν οι τρεις εγκληματικές οργανώσεις από το στοίχημα, ενώ άναψε και το πράσινο φως για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης διώκεται για απλή συνέργεια σε εγκληματική οργάνωση, για απλή συνέργεια σε δωροδοκία με σκοπό την αλλίωση αποτελέσματος αγώνα, ενώ στη λίστα βρίσκεται και ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Αβραάμ Παπαδόπουλος. Ο διεθνής αμυντικός κατηγορείται για παράνομο στοίχημα, για απάτη σε βάρος του ΟΠΑΠ και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Υπόθεση των στημένων αγώνων ούτε μας αφορά, ούτε μας αγγίζει. Μόνιμα, ρε παιδί μου. Τι να τον αγγίζει, φίλε. Αυτό τον πιάνει, έτσι τον αγκαλιάζει διαφθορά. Αυτό είναι η διαφθορά. Τι να τον αγγίξει τον Μπουχέσα? Πώς να τον αγγίξει, ρε φίλε? Είναι τόσο...
Δεν γίνεται. Έτσι να κάνεις τα χέρια σου δεν μπορείς. Με το άλλο το γουρούνι του Καραπαπάρα να αγκαλιαστούν τα μοσχάρια τα δύο. Τι αγκαλιάζονται κρυφά. Και αρχίζω να παλεύω στις λάσπες να πούμε. Ω να σου γαμίσω. Τι εικόνα ήταν αυτή που μας έκανες. Η απόλυση βαϊρίσκες. Αυτό λέει ο Παύλος ο Βαλαχούλης για τον... Για ποιον, για τον τέτοιο, είναι για τον συμπολίτη, ναι, για τον συμπολίτη. Για τον το Γιαλατζή πρόεδρο. Ναι, για τον Γιαλατζή, για τον δίθεν πρόεδρο του Άρη, γιατί από αυτά που ποια βλέπουμε... Ποια δικαιοσύνη, ρε εσύ, Παύλε, ποια δικαιοσύνη. Εδώ δεν μπορείς να στείλει τον άλλον για δικαιοσύνη. Εγώ με τους νόμους περάστηκαν τώρα για τα εργασιακά, βόλεψε μια χαρά κι αυτός. Και αυτόν τον βόλεψε μια χαρά ο χοντρός. Κάτσε, Ιβάν, δίνε λεφτά σε αυτή τη χώρα. Ρίση πάνω, Περιφανόπουλε, λέει να κάνουμε λίγο υπομονή, θα αρχίσουν τα γούστα από την Κυριακή και μετέπειτα θα πάμε στο μείον 6. Αγωνιστικά, ρε φίλε, δεν φοβάμαι το, δεν φοβάμαι αυτό το παιχνίδι. Άμα μπει σαν πάω, τους έχεις πάρει φαλάγγι. Εμείς άλλο τώρα είναι το πρόβλημα μας το μεγάλο. Γιατί άμα δεν βγάλει μια αντίθεση. Ο μόνος τρόπος να σε χτυπήσει, φίλε, είναι τώρα να ψάχνει διάφορα θέματα στυλ Ξάνθη, στυλ τέτοιο. Ναι, εγώ γιατί να μην ψάχνω ρε, εσύ το ολοφάνερο. Ναι, ρε φίλε. Ρε φίλε, εσύ ψάχνει το καταγγέλνει και λέει δεν υπάρχει, λέει, υποψία για τέτοιο. Αυτό που βλέπουμε όλοι, έτσι. Που βλέπαμε τόσα χρόνια όλοι, όχι που βλέπουμε. Και μια γελιάκα να τη ρωτήσει, έτσι θα σου πω. Έχει τα Γιάννενα που δύο παιχνίδια ο Γαβρός τα παίρνει με τον Αγιά που τον πήρε από τις ακαδημίες του που δίνει πάσα. Ήταν παλιό ο παίκτη του Ολυμπιακού σε ακαδημίες. Ο κύριο Σάλιαγκα. Από την ΚΑΠΑ 14 ήταν. Είχαμε την προηγούμενη χρονιά τον Δελιζή να κάνει βουτιές. Είχε στον άλλο να τον βγαίνει πίσω από το δοκάρι φέτος... που δεν τον είδα, κρυφτό παίζανε. Δηλαδή έχουμε... Εμείς ένα τέτοιο σενάριο δεν μπορούμε να κάνουμε. Ένα σενάριο να πούμε... Από αυτόν, πώς τον ναι, ένα σενάριο με την πολυδιεκτησία δεν μπορούμε δηλαδή. Για πολυδιεκτησία αρέσει. Εδώ υπάρχει ρε φίλε τριγωνική σχέση να πούμε. Δίνει παίχτες στην αγγλική ομάδα που έχει ο Γαβρός. Τρίο κάνουν. Όχι μόνο γαμιούνται, παρτούζες κάνουν αυτοί. Και σε μιλάει σαν για τη Ξάνθη, θα έχει κάνει τα όμπαλα, έχει τρέξει να πούμε σε κάς, μας, πας. Και αυτή χαλάρα όλα, ρε. Ο χοντρός κάνει από τον Αύγουστο ταμείο, σε λέει 1-2-3 ομάδες, οκ. Okay. Από τόσους βαθμούς είμαστε κομπλέ, έχουμε πιάσει 24. Και εσύ τρέχα στα νταμάρια να τα βγάλεις. Δυστυχώς η κοινωνία λέει. Δεν βλέπω ποιος είναι αυτός που. Ναι, δεν πειράζει. Θα μας πει ο Άλκης ποιος είναι, γιατί γύρω εγώ, γιατί είμαι στο κινητό, γιατί έχω καλύτερο σήμα. Εγώ θα διαβάσω το μήνυμα. Δυστυχώς η κοινωνία τρώει σανό και έχει μνήμη χρυσόψαρο. Εμείς έχουμε την ευθύνη που η Μακεδονία έβγαλε το Μακεδονομάχο Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να το δω ποιος είναι. Δεν το βγάζει. Αυτό το σχολιάσω. Γιατί να μην το σχολιάσει. Σχολίασε το Γιώργο μου. Η Μακεδονία έβγαλε Μακεδονομάχο. Ευθύνη έχετε που ψηφίσατε, δεν ξέρουμε ποια λογική. Όπως και να έχει, όποιος και να έβγαινε, σύμπλη τα ίδια θα ήταν. Αυτούς τους ξέραμε. Τους άλλους τους είδαμε. Εγώ αποφάσισα εδώ και 6 χρόνια, αν ψήφιζα, γιατί βρίσκομαι στη Σουηδία, είπα θα ψηφίσω με βάση του συμφέροντο του ΠΑΟ. Αφού όποιος και να βγει, τέτοιες κατά θα κάνει. Στην κοινωνία. Ναι. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί την επιλογή μου, ο ΠΑΟ. Λήξεις. Ναι, ρε φίλε. Όποιο και να βγάλει τον ένα τον άλλον, θα έχει κάποιες διαφορές, οκ. Okay, αλλά είναι τα ίδια. Η γραμμή είναι ίδια, η λιτότητα θα είναι ίδια. Εντάξει, αυτό το έχει τερματίσει, ενώ όπως έγραψε ο άλλος, λέει τώρα πιάσανε και Κέντα Φλος, λέει χρώματα, τζόκερ, τα πάντα με αυτούς. Αυτό που σε είπα, ρε Γιώργο, ο Μιχαήλ ο Άγγελος, να τους το πάρουν ψυχολογικά τους παίκτες. Δηλαδή αυτό τώρα που λέμε που βγαίνει μέσα μας από την ψυχή μας. Έτσι να γίνει, να τους το πάρουν ψυχολογικά. Ρε, εσύ να σου πω κάτι, εγώ δεν διαφωνώ. Το Σοάρες που ήρθε χθες, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τι να πας να το πάρεις, τι να το πεις. Να το πεις ότι ήρθες, ρε φίλε, στην Αιθιοπία της Ευρώπης. Όχι, ρε φίλε, αυτό δεν χρειάζεται. Πώς θα το πάρεις. Ας το πάρεις, άμα αυτός το πάρεις. Αυτός το ένιωσε στο πετσί του, το πόσο μπουρδέλο είμαστε. Που έμεινε στην Αθήνα. Ναι. Εντάξει. Κοίτα, θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει με τρένο, φίλε.
Εκεί θα είχε μεγαλύτερη πλάση. Είμαι τρενόρο, φίλε. Και γαϊδούρε που δεν μπορούσε. Όχι, όχι. Στείλανε μόνο να κοτσάρει το άλλο τρένο και καρφώθηκαν. Το και τράγαραν, μαλάκα. Και τράγαραν. Και άντε να πεις, όσο δεν δουλεύει το δημόσιο. Ιταλική εταιρεία είναι. Δηλαδή μας έχουν πάρει όλοι χαμπάρι και τα κάνουμε εδώ ορδελομπού. Να! Ρε φίλε, εγώ αυτό το ένιωθα τότε στο αέριο που δούλευα. Με τους Ισπανούς, με τους Πορτογάλους, με διάφορες εθνικότητες. Ρε μαλάκα, γίνονταν πιο Έλληνες και από εμάς. Είναι το μέρος, είναι το μέρος, το μέρος. Εσύ όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχουν νόμοι και τέτοια, δεν θα είσαι πιο άπλας. γιατί να γυρίζει, γιατί να χαλάσει την πιάτσα και έγινε ο μαλάκας. Αλλά και οι νόμοι εκτελούνται μόνο στον απλό κοσμάκι. Ε. Δηλαδή, άμα χρωστάς εσύ στο δημόσιο, άμα χρωστάς ή ας πούμε στην εφορία 5 εκατοστάρικα, έχει ψηλόγους, θα σε βάλουν μέσα. Ο άλλος που χρωστάει και από αυτό να αυτοκτονούν γυναίκες ή ξέρω εγώ, εργαζόμενοι που ήταν σε επιχειρήσεις του, όλα μια χαρά. Όλα μια χαρά. Δεν είναι, όλα είναι. Είμαστε μια απλή οικογένεια. Τι λέτε, ρε. Ρε εσύ, Βαγγελή, πριν πόσα χρόνια, πριν καμιά 7 ετία, είχαν και το χαζό με τον έναν τύπο των 3 εκατομμυρίων χώρα, το Σόρα. Α. Περίμενε λίγο. Ήταν ο τύπος αυτός, ο συγκεκριμένος, ο οποίος έβριζε πρόεδρους δημοκρατίας, πρωθυπουργούς, υπουργούς, 300 βουλή, έκανε καταγγελία σε όλους, έτσι. Ναι. Και αυτόν τον είχε έξω, πουλούσε τρέλα σε κόσμο, κόσμος δεν πήγε να πληρώσει δόσεις το ένα το άλλο και χρωστάει ακόμα περισσότερα, γιατί σε βόλευε, γιατί έπαιρνε ψήφους από τη Χρυσή Αυγή. Τότε. Ναι. Και σε βόλευε και τον άφηνες. Και εσύ τώρα βγεις να πεις, Μητσοτάκη, ξέρεις εσύ, πες για να σε μαζέψουν. Ναι, ρε εσύ. Μη φοβάσαι, ρε Δημήτρη. Μη φοβάσαι, εδώ είμαστε. Μη φοβάσαι, ρε. Καλή συνέχεια, λέει, γιατί βλέπω να μας πάρουν μέσα από το ίντερνετ. Άσε, ρε. Ουτάνα, δίνει αλήτης. Οι ΑΒ Βασιλόπουλους μας ξέρουν ένα προς ένα. Άμα ήταν μας πάρουν, θα μας είχαν πάρει χρόνια τώρα. Έτσι, Παύλο. Γυμνοσάλιαγκας. Και τι γυμνός. Πολύ γυμνός. Και στο πρώτο του μάτς και στο δεύτερο του μάτς αυτός έδωσε την πάσα. Και την προηγούμενη χρονιά είχαμε κάτι βουτιές δελεγγύσεις. Αυτό, δίνεις παίχτες, οπότε δεν μπορείς να βάλεις γκολ. Δεν έβλεπε. Και έχω τον άλλο να με λέει προχθές με τη δίνει λέει που βάζουμε γκολ με πέναλτι πρώτα. Δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ χωρίς πέναλτι. Ναι. Τι έκανα, ρε φίλε, δεν έχουμε παίξει να μας δίνουν. Εγώ θα ήθελα να. Πριν ένα παλικάρι, ένας φίλος είπε. Ο Δημήτρης είπε: θέλω πεντάρα την Κυριακή. Εγώ θέλω 5 πέναλτι. Γίνεται. 5 πέναλτι και όλα να μάθει. Είπα: δεν με νοιάζουν οι άλλες ομάδες. Τον Γαύρο γίνεται να βάλω γκολ και να με δώσει και πέναλτι για αντιβολή, ρε παιδί μου. Γίνεται. Άσε και από και γίνεται όλο να αυτό. Να ξεφτυλίσει ό,τι νόμο υπάρχει με τον Γαύρο. Άσε και από όλο αυτό τώρα είναι όλο ύποπτο. Κάτσε να δούμε. Θα έρθει ο ξένος διαιτητής. Κάτσε να δούμε πώς θα παίξει. Αλλά άμα παίξει σαν ΠΑΟΚ, παίρνει σφαλάκι και το διαιτητή. Αλλά παίξει σαν ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ την ομάδα σου πω κάτι, αν παίξει η ομάδα όπως θα και. Δεν τη φοβάμαι, ρε. Δεν τη φοβάμαι ούτε κορυφή. Δεν τη φοβάμαι. Άρχισε πατάει καλά. Αυτού τώρα μπορεί να του έκατσε κέντρο με κανένα διαιτητή να μην του βόλευε. Να ζει αναβολή για να του βόλεψε κανένα άλλο. Δεν ξέρει, ρε φίλε. Οι άνθρωποι σε τέτοια θέματα σκέφτονται 20 χρόνια μπροστά. Όχι, όχι. Φίλε, οι άνθρωποι σε τέτοια θέματα παρασκηνίου έχουν Champions League. Έχουν πάρει πολλέ φορέ. Είμαστε χωριό, φίλε. Πραγματικά έτσι. Και δεν μιλάω μόνο για το είτε πρώην. Ναι, ρε φίλε. Και για μας ακόμα. Οι οπαδοί. Δεν πάρει, φίλε, το μυαλό μας τόσο ούστικα. Ναι, γιατί εμείς μας αρέσει να είμαστε ψηλά το κεφάλι. Αυτοί θέλω να αλλιώ. Δεν ξέρω, φίλε. Ίσως λίγο το παραπάνω κρύο που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα και πατελώντα χρησιμοποιούμε για να. Για να βάζουμε και τα τέτοια μας μέσα, ξέρω εγώ αυτοί μπορεί να κυκλοφορούν με φουστίτσες εκεί κάτω, έχει περισσότερη ζέστη. Τι να πω. Δίκιο έχει την Πασίδη. Μόνη της τα έστεινε η Βέρεια. Καλά, μόνη της δεν τα έστεινε. Αυτή ήταν η απόφαση, ότι μόνη της τα έστεινε. Μόνη της τα έστεινε, έτσι ήταν η απόφαση. Όταν ήταν, είχαν και μάρτυρες. Ναι, ήταν ο Τσακογιάννης και ο Μπέος, να πούμε, ο οποίος τώρα ο ένας είναι δήμαρχος, ο άλλος δεν ξέρω τι κατά είναι. Εδώ, ναι. Πίστηναν τα παιχνίδια, η Βέρεια, τα Γιάννητσά. Και αυτοί είναι μπλεγμένοι, ε. Ναι, φίλε. Τα Γιάννητσά είχαν θέμα τότε. Οι οποίοι δεν κάνανε και τίποτα. Έτσι, σε σχέση με αυτά που έχουμε ζήσει και έχουμε δει. Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη, εκείνη η ομάδα από την πόλη μας πάνω. Ναι, ναι. Εκείνη με τον Αγροτικό και με τον Αστέρα. Εκείνη που έστεινε και τα Δοκάρια.
Τι θυμήθηκες. Εγώ τι θυμήθηκα, ρε φίλε. Δηλαδή ο κόσμος το έχει βούκινο και με σκρυφό καμάρι. Άμπρα. Γεια σου, ρε φίλε, από το Εγάλαιο. Γεια σου, Λάμπρο. Λάμπρο, την άλλη φορά, αδερφούλη, το πάω γράψω με κεφάλαια, σε παρακαλώ. Δεν είναι αισθητικό το θέμα. Ναι, και το καλησπέρα το ξέφυγε. Πρέπει να ήταν βιαστικό. Και στο καλησπέρα δεν με νοιάζει, ρε φίλο. Καθένας μπορεί να γράψει. Ήταν βιαστικό, ήταν βιαστικό. Ήταν βιαστικό. Όχι, όχι, το ΠΑΟΚ, ναι. Το ΠΑΟΚ, παιδιά, με μεγάλα. Με μεγάλα. Το ΠΑΟΚ κάτι σημαίνει το κάθε γράμμα, γι' αυτό. Τι λέει ο Τόνι, ο Άρης κέρδισε μπέναλτι, λέει. Ξαναφταίει ο Ιβάν. Και το έχασε. Δεν ξέρω. Δεν το παρακολουθώ. Ας πει κάποιος. Ποιος είναι αυτός πήγαινε. Που κέρδισε πέναλτι, ρε φίλε. Λαμία Άρης παίζει σήμερα, ρε. Το κύπελο. Το ποιος Άρης, ρε φίλε. Υπάρχει τέτοια ομάδα. Ο Άρης, υπάρχει, ρε φίλε. Υπάρχει. Βαγγέλη, τσεκάρισε λίγο τη διεύθυνση αν είναι η σωστή που έβαλα στο καφενείο για να μπουν. Μισό λεπτό. Είναι ΠΑΕ ο Άρης. Δεν υπάρχει και το Άρης. Τελείωσε και ονομάς τελείωσε. Η διαδικασία για το live, αδερφέ, γιατί δεν βλέπω και το όνομά σου, έχει ένα σύνδεσμο στο καφενείο των φιλάθλων. Πατάς εκεί και σε φέρνει στο στούντιο. Λοιπόν, επειδή τώρα σου με βάλαμε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού για να μπεις μέσα στο στούντιο, όπως είναι το live, πιο κάτω έχει ένα σηματάκι που δείχνει μια πάπια. Χτυπάς πάνω εκεί τη διεύθυνση, σου ζητάει να βάλεις όνομα. Μπαίνεις και να έχεις να σου ανοίξει το μικρόφωνο και την εικόνα, πατάς Enter Studio, να μπεις στο studio και μπαίνεις μέσα και από εκεί σε βάζουμε μέσα στην ομάδα. Ρε μαλάκα Τούσκα, λέβαια. Αυτός έχει αρχίσει και περικλίζει ή μου φαίνεται. Ποιος από όλους, ρε. Για ποιο λες. Για το Βάγκουλα. Έχει αρχίσει και περικλίζει. Όχι ρε, όχι. Κοίτα, ο κύριος περικλίζει δεν υπάρχει. Περικλίζεις ρε Αλάνη. Όχι, όχι. Και τα χέρια έτσι, και τα χέρια έτσι σε είδα. Όχι, όχι. Μια με έκανες παράσχο, μια με έκανες περισκλίζω, τώρα δηλαδή θα τριχτώσει τον τέκο. Ξεκάθαρα. Όχι. Ότι παρασκίζει, άστο. Όκοψα. Τι έκοψε ρε φίλε, πρώτα το έπεις 3 φορές, απαιτές 4 πλην. Ναι, εντάξει. Και στο πρώτο double με το Λουτσέσκου δεν είχαμε ξεκινήσει καλά, αν θυμάμαι. Έτσι, δίκιο έχεις. Αλλά μετά άρχισε το σερί όπως τώρα. Ναι, ναι. Έτσι. Δίκιο έχεις. Θυμίζει έντονα την πρώτη χρονιά. Η ομάδα ψάχνεται, η ομάδα ευτυχώς αρχίζει και στρώνει στο πιο κατάλληλο σημείο. Εγώ αυτό βλέπω. Τώρα που αρχίζουν οι μάγες οι καλές. Έχει πολύ δρόμο, έχει play-offs. Έχει την Ευρώπη. Σε ένα μήνα έχεις την Ευρώπη, φίλε. Λιγότερο από μήνα. Πιο λίγο από μήνα. Τι μήνα. Λιγότερο από μήνα. Τώρα δεν μπορώ να πάρω. Μισό λεπτό έρχομαι να δω άμα έβαλες σωστή διεύθυνση. Γεια σου, ρε Θεόφιλε. Πιες καμιά μπύρα και για μας, ρε Καρντάσε. Όχι ότι δεν θα πίνεις, απλώς το λόγιο να το πω, ξέρεις. Βάγκουλα για σένα ήταν αυτό, ε. Για σένα ήταν αυτό, Αλάνη. Με βρήκα το μικρό εδώ πέρα και με πειράζετε, δεν τρέπεστε. Όχι, θα σε χαρίσουμε. Καλώς τον Μίτσο, ρε. Μαλάκα, τι ωραίο πάνω έχετε, ρε μαλάκα. Τι ωραίο πάνω έχετε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Στη Φιλαδέλφεια έφυγε ο αστυνομικός να με το πάρει. Το 2001. Τι τον είπες? Για να πάρεις το λόγο. Μας το πήρε, αλλά το ξαναπήραμε πάλι με μανούρα. Καταλαβαίνεις τώρα για τι πράγμα μιλάμε. Τι ήθελε να το κάνει αυτός, ε? Εμείς όταν μείναμε τελευταία και σπάσαμε την πόρτα εκεί από την 4 που είναι δίπλα στην 21. Η 21 είναι απέναντι από τη σκεπαστή. Ναι. Ναι, εκεί που άπηφε το ξύλο, εκεί πέρα ήμασταν. Δεν είδαμε κανένα γκολ, τέλος πάντων. Και με την ώρα που μπήκα μέσα με το... την ώρα που μπήκα μέσα με το πανό, με το πήρε. Με τραβάει στην άκρη, με το παίρνει το πανό, το πανό λέει δεν παίρνει μέσα. Λέει. Ποιο πανό δεν παίρνει, λέω μέσα. Και έγινε ένας κακός χαμός έγινε. Και εσύ δεν έκοψες εισιτήριο για το πανί, ρε φίλε. Το?
Για το πάνι κόψε ένα εισιτήριο. Μπορεί ας σε πει μετά, δεν μπαίνει μέσα. Με εισιτήριο το έχω πες. Τι να λέμε τώρα. Όσο για αυτό που λες, για να αντιδράσει το οργανωμένο κομμάτι, ούτε μέσα στο εκατομμύριο παιδιά. Δεν είπαμε να αντιδράσει, ρε. Μια ανακοίνωση πρέπει, ρε. Όλοι οι σύνδεσμοι. Άκουε. Όλοι οι σύνδεσμοι έχουν μέσα τα άτομα του οργανωμένου κομμάτι, πιο πολλοί έχουν φάκελο. Με το που θα γίνει κάτι, πρωτού πάνε στο σπίτι τους, περιμένει αστυνομία. Τι να λέμε τώρα. Έλα, ρε Μίτσο, να αντιδράσεις. Μιλάμε με αποδείξεις, δεν μιλάμε με αντιδράσεις. Ρε μαλάκα, δεν είπα... Ρε Μίτσο, μπέρδεψες... Όταν ανακοίνωσα στο μάτς ότι θα πέσεις, οι σύνδεσμοι δεν βγήκαν και πήγαν στα γραφεία των βουλευτών, τι έγινε. Έγινε τίποτε. Εντάξει. Δεν, ρε φίλε, τίποτα δεν μπορώ να σε κάνουν για ανακοίνωση, για να διαμαρτυρηθείς, θα σε κάνουν. Εκτός αν έχει αλλάξει το καθεστώς στη χώρα και δεν το έχω πάρει χαμπάρι, ρε παιδί μου. Μπορεί να το αλλάξουν και αυτό. Είναι στα... Μην βάζεις ιδέες. Μην βάζεις ιδέες, είπαμε. Μην βάζεις ιδέες. Κάνουν ανακοίνωση, βγαίνουν οι άλλοι, λένε, έλα μωρέ, τι γράφετε, τι είναι αυτά που γράφετε, τι είναι αυτά που λέτε, είστε μπαχαλάκιδες, είστε τέτοιο. Μπαίνουμε μέσα γιατί μπαίνετε τα σπάτε, γιατί είστε έτσι, γιατί είστε αλλιώς. Μια κολοκατάσταση. Εγώ πιστεύω θα βγάλει, χωρίς να ξέρω, πιστεύω θα βγάλει, εντάξει. Αλλά αλλάξαν οι καιροί. Πριν μερικά χρόνια πολλά, δηλαδή, ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα είναι... Ρε παιδιά, το βασικό είναι να βγάλει η ΠΑΕ μια ανακοίνωση. Ποια ΠΑΕ, ο Κυριάκος, ο Γκαγκάτσι, αυτός! Ποια ΠΑΕ, ο Ζαγοράκης, ποια ΠΑΕ. Άστο του Ζαγοράκης, Ζαγοράκης δεν είναι. Ευρωβουλευτής είναι, μαλάκα. Δεν είναι. Τα ξενοδοχεία μαζί τα σηκώνουν, ε. Γαμηθήκατε σήμερα. Να πάλι τα ξενοδοχεία. Να πάλι τα ξενοδοχεία. Έχω τον Ντούσκα και τον Άλκη να με πηδάνε εδώ πέρα. Έγινε μονότρεμα. Ναι, ρε φίλε. Και όλοι, οι άλλοι ασχολούνται με το μαλλί μου. Να πάω να βάλω ζελέ. Εντάξει, σταματήστε. Ήμαρτον. Γιατί άμα σε κάναμε αυτό που είπες, φίλε, θα είχαμε κανένα 8.000 σαν τις άλλες τις τσούπερες από 8.000 άτομα να βλέπουν το live. Να σε βράσω. Τι να με βράζεις, ρε φίλε. Αυτό έλεγα χθες στον Άλκη, δεν ξέρω αν το είδες. Ήταν οι άλλες οι δύο μέσα να πούμε βαφόταν και μιλούσαν σε live. Και 8.000 άτομα τις βλέπω που βαφόταν. Τι βλέπεις, ρε. Λοιπόν, να σας πω και κάτι που το ξέχασα από χθες να το πω. Έχω πάει στα γραφεία όταν είχαμε το Φρίγκερ προπονητή. Πού το θυμηθείς αυτό. Φρίγκερ. Είμαι τώρα έξω από τα γραφεία στα σκαλοπάτια μαζί με το Φρίγκερ. Πήγα για ένα θέμα και εκεί την ώρα έρχεται και ο Φρίγκερ. Στα σκαλοπάτια είμαστε μαζί. Ξέρεις, με κοιτούσε, χαζογελούσε. Μπαίνουμε στα γραφεία μέσα μαζί. Τότε ο Φρίγκερ είχε πάει γιατί το διώξανε να πάρει την αποζημίωσή του. Για να πληρωθεί ο άνθρωπος. Και ήθελα να πάρει από σένα. Όχι. Μπαίνουμε στα γραφεία μέσα και να λένε τώρα όλοι. Λέει ο άλλος, λέει εσύ ήρθε ο Φρίγκερ να πάρει την αποζημίωση. Ρε γάμισε τον, διώξτε να είναι το βλαμμένο, λέει. Και ο άνθρωπος πήγαινε από πόρτα σε πόρτα. Μιλάμε, ήταν στα χαμένα, ρε παιδί μου. Λέω, τι προπονητή έχουμε, λέω. Δεν γίνεται, λέω. Και ο Φρίγκερ γελούσε, ρε παιδί μου. Ξέρεις, έτσι χασογελούσε. Πήγαινε στη μια πόρτα, το διώχνανε. Πήγαινε στην άλλη, το διώχνανε. Παλιές καλές εποχές. Τι χώρα ήταν, ρε εσύ. Τι άστα να πάνε, ρε φίλε. Πω! Τα λεφτά του πήγε να πάρει ο άνθρωπος και το διώχνανε από πόρτα σε πόρτα. Κατάντια, λέω. Δες τι γίνεται, λέω. Ο Φρίγκερ. Το θυμήθηκα. Τι να πούμε. Εγώ πιστεύω τον Γκάβρο τον νικήσουμε. Και θέλω να τον νικήσουμε με μπέναλτι που να μην είναι. Έξω από την περιοχή μπορεί να πέσει 3 μέτρα και να πάρουμε μπέναλτι. Μια χαρά θα είναι. Και δύο βολές. Και δύο βολές. Μ' άρεσε αυτό. Μαζί σου καλά τα λες. Ναι, ρε φίλε, με τον Γάβρο, ναι, εννοείται. Και τεχνική ποινή και ό,τι έχει στο μπάσκετ, όλα μας θα δώσει. Ό,τι άθλημα. Τι φάκου λέω, λέω. Ανέβασε, Άλκη. Το βίντεο. Φάκου λέω, λέω. Να τραγουδήσουμε. Πού είσαι, ρε, θα δω. Σκουλικό. Γεια σου, Σκουλικό. Το βίντεο πανεβάζεις με το Γάβρο με τα επεισόδια. Στο έγραψε και στο μήνυμα. Στη Τούμπα τα φτιάναμε εμείς τα επεισόδια έξω από την 8 που ήταν οι Γάβροι και κυνηγιόμασταν πόσες ώρες. Αυτή η αστυνομία δεν τους έχει μέσα στην κερκίδα. Τους αφήσαν, πήγαν στον εγωστικό χώρο, πήγαν, σπάσαν το άγαλμα και το έχουν για καμάρι. Το έχουν για παράσιμο, ναι. Όταν έσπασαν το κούδο, δηλαδή. Ναι. Ναι.
Και εμείς κυνηγιόμασταν έξω, δίναμε μάχες και αυτοί μέσα αλώνησαν στο γήπεδο. Ποια αστυνομία, ρε φίλε. Ποια αστυνομία. Λέμε τώρα. Ακριβώς. 3-0 είναι το σκορ. Ποιος, ρε. Η Κυριακή 3-0 για μένα. 3-0. Του είπα στο, ναι, το είπα στο Aerasport και τους είπα ότι το πήρα τηλέφωνο, τους έκανα τον πάνω πρωί και το μεσημέρι, τους είπα ότι θα γυρίσω τα 9 βαθμούς πίσω και θα γυρίσω το πρωτάθλημα στο Λευκό Πύργο και Κύπελλο. Στην Aerasport το πρωί ήταν κάτι... Κεφαλικό, ρε. Γιατί ρε αγόρι μου. Γιατί μη ρε αγόρι. Τους ανθρώπους ρε, αυτοί μπήκαν εκεί πέρα για να είναι ήρεμοι, μην τους μπερδεύεις έτσι τώρα, μην θέλεις... Έρε μα, να καστόχεις έρε μα. Τον πέναλτι. Ο Άρη έχαθε πέναλτι. Έχαθε πέναλτι ο Άρη. Ναι, ο Καμαράς, έτσι μη πένας Αργιανός. Στεναχώρια. Λαμία, ρε. Λαμία, πάμε Λαμία δυνατά. Οπ. Όπως είπα, συγγνώμη λίγο Βαγγέλη που σε κόβω, όπως εχθές είδα το βίντεο του Άκη, έχει πολύ ωραίο κρέας εκεί. Πολύ ωραία ψητά. Στη Λαμία. Α, στη Λαμία έχει. Το μυαλό στο ψητό είναι ρε κουφάλα. Είναι καθηγητές στο ψητό. Ρε. Μας λέει ο Τσιμπασίδης πια πάει. Αυτοί που είναι απούσα σε τέτοια θέματα εδώ και χρόνια, τι ψάχνετε τώρα να βρείτε. Από πού να το πιάσουμε το θέμα. Ναι, ρε Κώστα, και όσες φορές έκανε κάτι ΠΑΕ, είδαμε και το αποτέλεσμα. Αφού τρώει γύρωση κατευθείαν. Πλάκα κάνεις. Εδώ καταγγέλνεις επεισόδια και σε λέει δεν είδαμε τίποτε τώρα. Μας ενοχλούσε ο Γιωργάκης που έβγαζε ανακοινώσεις. Ο Γιωργάκης, έτσι το λέγανε. Ο Γιωργάκης, λέγεται ο Γιώργος Σαββίδης. Ναι. Καλά, θα είναι αδερφέ, έτσι είναι. Γιωργάκης. Το πρώτο μας το λέγαμε Γιωργάκη. Ναι. Ένα λέγεται Γιώργος Σαββίδης. Α, μπράβο, σωστά μιλάς. Τόσο deep για deep είμαστε μερικές φορές. Τώρα μετάβριο πίσω τα παίξουμε με Αβραάμ Παπαντόπουλο 38. Ρε, δεν με ενδιαφέρει, ρε. Δεν πάνε να φέρουν όποιο θέλουν. Δεν με ενδιαφέρει. Τριάρα, αγόρια. Και ο Τσούμπα από μακριά να το σκαρπώσει. Θέλω να δω και κανένα Τσόλακ. Ρε, ας το βάλει όποιος δεν είναι και με μισό μηδέν να περάσω, δεν με ενδιαφέρει. Αρκεί να τους κερδίσω, δεν με ενδιαφέρει το σκορ. Έτσι, αν μπορέσουν να... Εγώ λέω νίκη, τίποτα παραπάνω. Νίκη, έτσι είπαν και... Ό,τι άλλο, έστω και άμα γίνει και ισοπαλία, στο χειρότερο για μένα είναι ήττα, τέλος. Έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, μόνο νίκη. Όπως είπε ο Δημητράκης από κάτω, λέει, και με πέναλτι ρε, παιδιά, και να μην... Και πάλι να μην είναι απέναντι, γιατί να σε έχουν ζαλίσει τα κάκαλα, να μην πούμε. Όχι να μην είναι, όχι να μην είναι. Το πέναλτι να γίνει στο κέντρο. Άκου, άκου. Γιώργο, γιατί προχτές στο Μέγα... Το φάουλ να γίνει στο κέντρο και να σε δώσει πέναλτι θέλω. Ναι ρε γόρι μου, γιατί... Στο κέντρο. Εντάξει, σίγουρα, συμφωνώ. Γιατί προχτές... Και να το πάρω στα χαρτιά ύστερα. Να φύγει ο γάμος από το κέντρο και να πολύ θα μ' αρέσει. Μίτσο, στο Mega Life. Κάτι στο YouTube και τι με βγάζει ρε φίλε. Τη δίκη του Κοσκοτά. Άρχισαν να με ανάβουν τα λαμπάκια από τότε. Ναι ρε φίλε. Αφού δεν με πέταξε κανένα ντέταρ και κανένα φούνες να πούμε να με γυρίσει ακόμη περισσότερο. Οι άνθρωποι που κάναν ομάδες ρε φίλε με αυτά με κλεμμένα λεφτά ρε. Μας πουλάνε και τρέλα για πρωταθλήματα, κατάλαβες. Και αν τους ακούσεις πώς μιλάνε, αν τους ακούσεις ο Ολυμπιακός πληρώνει. Τόσα χρόνια πληρώνει ο Ολυμπιακός. Φίλε, όλοι οι πρόεδροι τους έχουν κάνει φυλακή και ο τελευταίος είναι και αυτός για φυλακή. Απλώς έχει πολλά τσιμέντα να μπει και κάνει ξέρα κάτι παπούτσια. Τι ρε για φίλε, και αυτός είναι να μπει και να μην βγει καν ρε Τζόρτζ. Ξέρεις ποιο είναι το κακό με εμάς τους Έλληνες του DNA, ποιο άσχημα έχουμε. Ότι ξεχνάμε πολύ εύκολα. Αυτό σαν λαός. Μας λες και χρυσόψαρα. Ναι, σαν λαός από την ιστορία από παλιά ξεχνάμε πολύ εύκολα. Όλοι, όπως είπες, σωστά μιλάς, όλοι οι πρόεδροι του Ολυμπιακού ήταν για μέσα. Όχι, και αυτοί παίρνουν τα κλίματα. Πόσοι πήγανε, ρε, σε κάτσε. Πόσοι πήγανε, και ο Κοσκουτάς και ο Σαλιαρέλης πήγαν. Σαλιαρέλης, τι ξεχάσαν ποιοι ήταν οι πρόεδροι του Γαύρου. Και όσοι δεν πήγανε λόγω πολιτικών τέτοιο. Ο Χοντρός δεν είναι να μπει φυλακή. Ή να το φτιάξουν φυλακή υπόγεια για μόνο γι' αυτό. Με τόσα που έχει κάνει. Γεια μας. Μαρματίνα. Γεια σας, αδερφέ.
Γεια σου, ρε, τον Τόρ. Εγώ νόμιζα νερό πίνεις τον Τόρ. Με ασπιρίνη. Μαλαματίνα. Αυτό που λέγαμε και πέρυσι το χειμώνα, που λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να τιμωρηθεί. Που λέγαμε το ΚΑΣ και το ένα και το... Δεν πρόκειται να τιμωρηθεί ποτέ ο Ολυμπιακός. Για Μαλαματίνα δεν έγινε χορηγός. Για να πάει σε ΚΑΣ και τέτοιο, πρώτο θα πρέπει να φύγει από τη χώρα. Από τη χώρα μας βγάζουν συνέχεια ότι είσαι αθώος. Δεν πρόκειται να πάει στο ΚΑΣ. Το ΚΑΣ είναι να κάνει έναν αθώο. Δεν πρόκειται. Και ειδικά με τους κουμπάρους που έχουμε τώρα, μην περιμένουν το Αγίου ποτέ να πάει κάτι. Έτσι είναι, αδερφέ. Σωστά τα λες. Έχει καραγγιώσει τον Αυγενάκη 2,5 χρόνια. Τα έχει κάνει σαν τα μούτρα του τα χάλια. Και είναι ο μόνος που μένει στη θέση. Ναι, δεν μου λες. Αυτοί που σηκώνουν ένα ξενοδοχείο που μας δικάσανε, καλά είναι τώρα, ε? Ο Αρκούδης και οι άλλοι. Κανένας δεν. Πού τα βρήκαν τα λεφτά? Ο Αρκούδης, η Μαρούπα, πώς λέγονταν, ούτε θυμάμαι, αυτές έχουν μπερδέψει και όλες οι ίδιοι επίθετα έχουν γάμο. Έχεις προσέξει κάτι επίθετα που έχουν, ρε? Για τον... Σο. Άντε. Μην μας κόψουν την υπομπή γιατί βρίζουμε. Άμα χτυπήσει, άμα χτυπήσει πόρτα θα ξέρουμε τι. Λίγο... Εγώ δεν έχω πρόβλημα εδώ που είμαι, να ξέρεις, Μίτσο. Θα κάνουμε ένα νοήστε. Άκη. Έλα. Να κάνω λίγο μια παρένθεση, συγγνώμη λίγο, Θόρε. Ήταν να γελάς γι' αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Καρυπίδης έβγαλε ανακοίνωση. Ποιος? Ο κύριος Καρυπίδης έβγαλε ανακοίνωση. Ο κύριος Καρυπίδης μπορεί να είναι από την αναγέννηση ο Καρυπίδης. Άλλος δεν υπάρχει κύριος. Ναι, α, μπράβο. Λοιπόν, τα ακτινίδια, λέει, ήταν άχρηστα. Μάπα τα ακτινίδια. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Μόνο την επικεφαλή θα σας λέω, τίποτα άλλο. Μάπα τα ακτινίδια. Τι ζούμε, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Τι ζούμε, τι ζούμε, ρε φίλε. Καταλάβει, γιατί δεν έχω πάρει γραμμή τι έχει παιχτεί. Κοίταξε, αυτός, με βάση τώρα το ρεπορτάζ έτσι που λίγο ψηλοδιάβασα, αυτός πήρε 100 αγροτικό... Αγροτικά προϊόντα. Αγροτικά προϊόντα, 140.000 ευρώ. Εντάξει. Τα οποία αυτά δεν τα επέστρεψε καθόλου. Δηλαδή τα πήρε, πήρε το εμπόρευμα, αλλά δεν τα επέστρεψε καθόλου. Κάπως σαν κάτι τέλος. Και ούτε πρόκειται να τα επιστρέψει. Τέλος πάντων, παιδί μου. Και τώρα, ας πούμε, μετά από όλα αυτά έχει γίνει σούργελο, ξέρω εγώ που έχει γίνει, και λέει τα ακτινίδια ήταν άχρηστα. Τέλος. Ό,τι καταλάβατε, τέλος. Τι σούργελο έγινε, ρε φίλε. Το καταλαβαίνεις ότι δεν τους νοιάζει. Εδώ, μετά από μάτς, πήγαν, τους κλέψαν τις πράξεις και ήταν μια καθημερινή μέρα. Δεν τρέχει τίποτε. Ρε φίλε, τα πήρε τα λεφτά. Δεν έγινε μια φορά. Έλα, Μίτσο. Με την κλοπή δεν έγινε μια φορά. 5 φορές τον έκλεψαν. Ναι, ρε φίλε, πέντε. Πέντε. Εκείνη που έγινε μετά το μάτς που ήταν, υπήρχε λόγος που έγινε εκείνη. Ναι. Και έχεις τα σκουλίκια. Άιτε, βρε τραγανάδες, βρε, γίνατε και ο παδί. Μπαγλαμά. Τρεις φορές το κλέψαν καθώς είναι πρόεδρος στον Άρη και δύο φορές το κλέψαν όταν πήγε να πληρώσει τους υπαλλήλους στα σούπερ μάρκετ και έλεγε με κλέψανε. Στη Βέρα, και δύο φορές έγινε εκεί. Βρήκε τη λύση τώρα, ρε φίλε. Οι υπάλληλοι λέει ακόμα είναι στα δικαστήρια για να πληρωθούν. Αλλά τώρα στον Άρη τον έχουν σαν, η αδερφή του τον έχει σαν, σαν υπάλληλο τον έχει. Δεν φαίνεται ότι αυτός κάνει, αυτός βάζει τα λεφτά. Ρε, και σε εμάς χρουστάνε, ρε. Και σε μάντρα εκεί που δουλεύω, κρουστάει λεφτά ο Πούστης. Yep. Yep. Το είπε. Yep. Κάτσε ρε Τούντορ, κάτσε, κάτσε. Επειδή δηλαδή ξυρίζει τα πόδια του, φοράει και σορτσάκι ροζ, τον λες κατευθείαν τέτοιο. Κάτσε. Τι να του πω, ρε αγόρι, είναι τέτοιο είναι, τρίπιο είναι από πίσω και από μπρος. Είναι εύκολο, δύσκολο πώς είναι. Ρε, κάθε μέρα περνάω από τη, εκεί και τους έχω ένα... Πλασάκι μέσα και τα τραγούδια του ΠΑΟΚ πάνε σύννεφο, ρε αγόρι μου. Τους κάνω τούμπα μου. Δεν μπορείς να φανταστείς τι τρέλα τους πουλάω. Τώρα θα γίνει ανακαίνιση του Χαριλάου, φίλε, και θα πάρουν τον άλλο και να κουβαλάει τα σίδερα. Ναι, καλά. Ποιος σε είπε ο Καλαφάτης τίποτα? Εγώ θα πάρω, εγώ θα πάρω την κόψη. Θα πάρω την κόψη. Μαλάκα, Μίτσο, εσύ τα άκουσες αυτό? Ποιον βάλανε υπεύθυνο της κυβέρνησης για το γήπεδο του ο Άρης? Πώς θα γίνεις πουτάνα εσύ, ρε φίλε? Ποιον άκουσες? Τον Καλαφάτη, ρε φίλε. Πετράκε, ρε.
Και τώρα πού είσαι, τώρα που έπαιξε το σκουπί. Δεν είναι μόνο ο Καλαφάτης, είναι όλοι οι βουλευτές της Μακεδονίας. Πού είναι αυτοί. Και τώρα που είσαι, κάτσε. Ρε μαλάκα όμως, τουλάχιστον από αυτόν έχουμε απαιτήσεις. Ποια είναι τη γλάστρα τώρα. Με πιανού την ψήφο βγήκε αυτός. Με τον Παοξίδων. Και βάλε. Θεσσαλονίκη. Ωραία Ελλάδα. Άκη, είχα να σου πω κάτι και μα έκοψε ο Βαγγέλης. Για πες το τώρα. Τώρα που πίνει. Προχτές ο τέτοιος, πες το, ο Παναγιώτης, ρε, που έλεγε να, ο Ίγκασον λέει να φύγει, δεν κάνει, δεν ράνει, δεν κάνει. Ναι ρε φίλε, ο Ίγκασον είναι όμως τώρα πρώτος ξένος στόπερ που σε έχει βάλει 10 γκολ. Εντάξει, τα 10 γκολ δεν τα χρειάζομαι και τόσο πολύ τα γκολ του. Να κοιτάξει να συμμαζέψει την άμυνα εκεί πέρα πίσω καλύτερα. Να μην βγάζω εκείνο του καρδιοχτύπη κάθε φορά. Γιατί έλεγε να φύγει, να κάνει, να ράνει. Εντάξει, αυτές είναι οι απόψεις του Παναγιώτη. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Εγώ το γουστάρω τον Ίγκασον και το θέλω στην ομάδα και πάνω του. Και εγώ. Δηλαδή εγώ, πιστεύω ότι μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε αυτόν. Διάβασα μια συνέντευξή του. Και εγώ θέλω να φύγουν οι φίλαθλοι από το γήπεδο να γεμίσουν οπαδοί μόνο. Γίνεται. Καλά να λες. Έτσι δεν είναι, ρε Μίτσο. Μπας και βγάλουμε άκρη εκεί μέσα. Εγώ τώρα τα πάω. Και κύριε εκεί να δούμε τι θα γίνει. Όλα είναι ένα κέντα. Δεν πιστεύω τώρα να περιμένετε να βγει μέχρι τέλη Μαρτίου για το γήπεδο του ΠΑΟΚ και η υπουργική απόφαση. Είσαι παλαβός, ρε. Ποιο γήπεδο, δεν πιστεύω να το ξέρω. Γιατί το... Όχι. Ξέρεις που το στηρίζω τώρα όλο αυτό. Με το δικό μου σκεπτικό. Τώρα που έπεσε και το σκέπαστρο στη λεωφόρο. Ξέχασέ το. Τώρα θα πάει Ιούνιο να βγει το προεδρικό διάταγμα. Βαγγέλη, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει το γήπεδό μας όσο έχουμε το Happy Traveler πρωθυπουργό. Το κουμπάρο του Μαρινάκη, να μην πω το Happy Travel, είναι το Happy Travel. Είναι ξεκάθαρα, γιατί το γήπεδο θα ανεβάσει επίσης επίπεδο και ο Γαύρος δεν το θέλει αυτό, για πολλούς λόγους. Γιατί είναι πολύ μεγάλη υπόθεση το γήπεδο, πολύ μεγάλη υπόθεση. Γιατί όπως έχεις να τους λες τώρα για το αίτοπο double, θα έχεις να τους λες για το ιδιόκτητο, το πλερό εγώ γήπεδο, που κανείς από αυτές τις κουφάλες δεν έχει πληρωμένο γήπεδο. Γι' αυτό όλη τσέτουλα. Όλη τσέτουλα. Έτσι. Για μπράβο του. Σήμερα είσαι σε φόρμα. Μπράβο, ρε Μάγκα. Πού το κατάλαβε, ρε φίλε, τη φορά φόρμα. Τι πω, κολέ. Εγώ πιστεύω για το γήπεδο φταίμε και λίγο εμείς. Γιατί? Σε τι φταίμε εμείς? Για το γήπεδο φταίμε και λίγο εμείς. Σε τι φταίμε, για πες μου. Εσύ, ο Μίτσος από την Καμήλα. Όχι. Πάντο και κάντο στην Πηλαία. Στο παρατάκι δίπλα. Έχουμε τα στρέμματα που δόρισε ο άλλος και το φτιάχνεις εκεί πέρα και τώρα ήταν έτοιμο. Θυμήσου πόσο καιρό σερνόταν αυτή η κουβέντα πριν από 3-4 χρόνια. Πού να γίνει. Εδώ, εκεί, εδώ, εκεί. Είπαν όλοι τις απόψεις τους. Μας για την επαρχία. Κοίταξε να μιλήσεις. Μην ψάχνεις, μην κοιτάεις τον κόλο σου μόνο, ρε μαλάκα. Το πιο βολικό ήταν εκεί πέρα στα γύρω. Ναι, αλλά εμάς για την επαρχία. Από καρατά. Από τη στιγμή που η δύναμη του ΠΑΟΚ είναι στην επαρχία, η μεγάλη, κάνε το εκεί πέρα. Δημήτρη, οι ρεαλιστές να ήμασταν το πιο βολικό ήταν στο καρατά σου, γιατί έπιανε στην επαρχία, έδεσες βέρειες σέρες, η είσοδος από εκεί είναι. Και εκείνο, ναι, σωστά, έτσι. Γιατί ανατολικά θα έχει ναι. Χαλκιδική στην ουσία, που δεν είναι αμάν ο όγκος σου, οκ, έχει παιδιά, δεν το συζητάμε. Αλλά, ναι. Φίλε, βλέπεις σε δικό σου οικόπεδο, σε δικό σου, σε σπάνε τα κάκαλα και δεν σε υπογράφουν ναι. Τίποτε. Φαντάζεσαι τώρα να έχεις τη διαδικασία να αγοράσεις αυτά τα χωράφια από δήμους και από το κράτος, τι θα γινόταν. Ούτε τα εγγόνια μας θα βλέπαν γήπεδο. Αν δεν γίνει του Βάζελου το γήπεδο, δεν γίνει το δικό μας. Γι' αυτό σου λέω θα πάει του Βάζελου μετά το... Αφού έπεσε τώρα και το σκέπαστρο. Ωχ, καλά. Ξέχασέ το τώρα. Γιατί να τώρα ξεκάνει. Για τον Βάζελο, ρε παιδιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν πίεσαν να τελειώσουν τα διατάγματα και οι μαλακίες. Ρε, θα βάλουν άλλα εμπόδια. Να φράγκα για να στείνεις γήπεδο. Θα βάλουν άλλα... Αφού το καλοκαίρι, ρε Γιώργο, λέγανε ότι να τα σοκινήσουν, το χαρτί είναι έτοιμο, να δώσουν εντολή να σοκινήσουν, μπορεί να παίξουν ένα σκαπέλο. Ποιος θα δώσει εντολή, ρε. Αυτό, έτσι αυτό άκουγα τα ραδιόφωνα, ρε αγόρι μου. Αυτό το παραμυθάκι, να μου το θυμηθείς, θα στο πουλάνε μέχρι τις επόμενες εκλογές,
Η πρώτη δουλειά με το που βγούμε ξανά θα είναι να κάνουμε το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Αυτό θα σε πούνε. Και θα δεις πόσα δικά μας ζώα θα ψηφίσουν. Αυτό είναι το σπαστικό. Δηλαδή θέλω να το δω. Άμα το δω και αυτό θα σηκώσω τα χέρια ψηλά. Πόσα χρόνια ακούμε ρε παιδιά. Καθίστε καλά. Να μην πάω μακριά στο γήπεδο. Πού το μετρό της Θεσσαλονίκης ρε. Από τον Κούβελ ακόμα έρχεται. Από τον Κούβελ την τρύπα ρε. Πλάκα με κάνετε. Μικρό παιδάκι μου. Και ένας... θες να με λέει ένας Αθηναίος, ξέρεις, λέει εδώ χαμός γίνεται, λέει και δεν έχουμε δρόμους. Τι δρόμους δεν έχεις, ρε Παγλάμα. Τα τελευταία 200 χρόνια έργα μόνο εκεί γίνονται. Αν δεν έχεις τι δρόμους στη Φλόρινα, τι να πούνε. Στη Καστοριά, στη Κοζάνη, στο Αμίντεο, ξέρω εγώ, στη Ξάνθη, στον Εύρο. Δεν μιλάω για Θεσσαλονίκη τα δικά μας, μην φανεί ότι μιλάμε για τα δικά μας τα μέρη. Σε λέει δεν έχουν δρόμους. Με μετρό προαστιακού αρμίδια ξύδια. Και τι μετρό, ε? Σε 10 μεριές πάει. Εμείς μία γραμμή. Σε κάνανε ένα περιφερειακό Θεσσαλονίκη με 8 φανάρια. Τι μου λες τώρα. Άσε που ο περιφερειακός είναι καρμάνια όλοι. Και σε βγάζει το φανάρι από το περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και πάνω βάζω στο περιφερειακό 4 φανάρια. Σοβαρά τώρα. Τι λέει τώρα. Άρα Γιώργη. Έλα ρε φίλε. Αυτό δεν είναι. Να σε πω κάτι. Δηλαδή, όντως, πραγματικά καταλαβαίνω γιατί η κωμωδία ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα. Αυτό δεν είναι κράτος, ρε φίλε. Δηλαδή, Γιώργο, δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν. Πριν τις γιορτές γίνανε μια τράκα, 5-6 αυτοκίνητα στο περιφερειακό. Να φύγω από τη δουλειά, να πάω περιφερειακό, ακούω ραδιόφωνο ότι είναι πίτα. Πάω μέσα από την πόλη, φίλε, να φύγω χαριλάω από την Τούμπα που παπάφει, να φτάσω Καφλατζόγλου. Μέχρι να πάω, να έρθω εδώ στην Οικουμένου Μαργαροπούλου, μια ώρα και 20 λεπτά. Εσύ φταίς, γιατί δεν περιμένει την υποθαλάσσια. Πού να πάω, μέσα του μετρό, δεν υπάρχει κανένα μετρό. Ρε την υποθαλάσσια, ρε, δεν την ξέρεις την υποθαλάσσια. Να άλλο, και αυτό άλλο παραμύθι που μας πουλούσαν. Θα κάνουν και την υποθαλάσσια, θα κάνουν... Νομίζω το μόνο που κάνανε είναι κάτι καϊκάκια που πηγαίνουν απέναντι στον Μπαχτσέ. Γιατί ήταν και δεν χρειαζόταν να κάνεις και τίποτα, έτσι. 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 Και ήρθε ένας μεγαλομέτωχος στον ΠΑΟΚ, έκανε τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, λίγο την ανέβασε και βγάζουν Ινταλκά. Και θέλουν να το... να το κόψουν τα τέτοια, άρα τι να πούμε, έτσι είναι. Να με το θυμηθείτε, αυτοί είναι ικανοί πριν τις επόμενες εκλογές να ανεβάσουν βίντεο για τα έργα που γίνανε στην πόλη και να έχει έργα τα οποία έχει πληρώσει ο Σαββίδης και έγιναν. Δεν σε κάνω πλάκα, το λιμάνι, το τέτοιο. Ικανοί είναι. Καλά λες ρε Περικλή, θα πάμε. Εκεί, να πάμε στο Λουντογκόρετς, εκεί θα πάμε. Λουντογκόρετς. Βουλγαρία, Σκόπια, εμείς και τέτοια, ένα πρωτάθλημα τελείωσε. Ρε, στη Σόφια το μετρό το ξεκινήσανε μαζί με το Θεσσαλονίκη. Εδώ και καμιά 8-9 χρόνια, 10 περίπου, λειτουργεί τη Σόφια το μετρό και τη Θεσσαλονίκη ακόμα ρωτάνε οι Βούλγαροι. Έγινε το μετρό, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Ποιο μέτρο του λέω, ρε μαλάκα. Ποιο μέτρο. Μιλάμε τώρα, όπως λέει και εδώ ο Μιχάλη Άγγελος, λέει 7 χιλιόμετρα μετρό και ακόμα το συζητάνε. Είναι γελί, ναι, όντως. Περίμενε όμως τώρα να απαντήσω λίγο το Τούντορ. Τούντορ, στη Σόφια το μέτρο και εμάς στην Αθήνα έχει, φίλε. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Έχεις μετρό. Όχι, δεν έχω, ρε γόρι μου. Εντάξει, δεν έχω. Συμφωνώ με αυτό. Απλά θέλω να σου πω γιατί λένε, καταλάβες. Και εσύ είσαι στην πρωτεύουσα, ρε. Πού? Στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Στην πρωτεύουσα. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει στην πρωτεύουσα. Φίλε, μόνο που, μόνο που περνάω κάθε μέρα από το ναό, φτάνει, ρε φίλε. Επειδή είμαστε και όλοι κάποια ηλικία, εδώ οι άνθρωποι παλιά κάναν ολόκληρη εκπομπή για να σε πείσουν ότι δεν σε βλέπω σαν χωριάτη. Το θυμάστε το Πετάλαβα. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Ναι, ναι ρε φίλε. Το έχω δει. Σε κάνανε εκπομπή για να σε πείσω ότι είσαι τσόμπανος, ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Συμφωνώ. Πιστεύω σε αυτή τη ζωή να δούμε σύνορα στα Τέμπη. Δεν ξέρουμε. Όχι στα Τέμπη, όχι στα Τέμπη, όχι στα Τέμπη. Έχουμε πρόβλημα με τον Τούσκα. Στο Βόλο, ρε, στο Βόλο. Εκεί που τελειώνουν τα τσιπουράδικα. Εκεί που τελειώνουν τα τσιπουράδικα. Τα τσιπουράδικα, κάτσε αδερφέ, τα τσιπουράδικα δεν τους το αφήνουμε. Ναι, ναι, δεν ξέρω ποια πίνουν τσίπουρο. Με τα καλαμάκια τους. Ναι, ρε φίλε. Πας σε γυράδικο παραγγέλνεις καλαμάκια, τι τρέλα και αυτή ρε πούστη.
Το 95 νομίζω άλλο και στο είχα ξαναπεί σαν αυτό. 95-96 είμαι στους Μακεδόνες και μιλάω με τον Ηλία το Κεμετσατζίδη. Πιτσιρικάς εγώ, 18-19 χρόνων, ο Ηλίας πιο μεγάλος. Μ' είχε πει φίλη κουβέντα που με έχει μείνει μέχρι τώρα. Μιλούσαμε ρε παιδί μου, γι' αυτό ήταν τα έργα που γινόταν, που λέγαν ξέρεις θα. Με λέει δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Το λέω ρε Σιλέ, εδώ ανακοινώνε, λέω πώς. Με λες από κάτι, λέει, γιατί είσαι και μικρός. Εσύ λέει, νοικιάζεις ένα σπίτι, ρε παιδί μου, τώρα σαν φοιτητής. Το λέω, ναι, οκ. Okay. Με λέει, θα σκάσεις λεφτά μέσα να το κάνεις ανακαίνιση πλήρης. Το λέω, σχάζος, λέω, το νοικιάζω, δεν δικό μου. Αναγιά σου, τσόλια μου, λέει. Και αυτοί, λέει, μας βλέπουν σαν δανεικούς. Γιατί να κάνουν έργα εδώ, λέει. Σε νοικιάζουν για λίγο καιρό, ρε παιδί μου. 200 χρόνια, λέει, έχει ελευθερώθηκε η Ελλάδα. Εσύ μετά από 100 χρόνια ελευθερώθηκες. Τσόντα είσαι. Και δεν αφορά πολιτικές ούτε τέτοιο αυτοκυβερνήσεις. Αφορά το σύνολό τους. Έτσι αντιμετωπίζουν. Όπως ακούγαμε το Βούλγαρο όταν κατεβαίναμε. Ναι, αυτό συνέχεια. Γίνεται αυτό. Καλά, εσύ θα χαιρώσεις στα παπάρια σου, μαλάκες, ο μόνος που έλεγες, να, θα έβγαζες και την ταυτότητα. Εγώ σε χαίρομαι. Στα ίσα σε μιλάω. Εμένα λες. Αυτό ήταν από τη Βουλγαρία, φίλε, τρέλα θα τους πουλούσα. Ναι, ρε, όταν σου λένε είστε Βορειοτούρκους, είστε Γκιούφτη, τέτοια, αυτό σε δίνει στο τέτοιο, ρε φίλε. Καλά και που από την Τζουμαγιά και σώζεται λίγο η κατάσταση, άλλη. Και έχεις και, έχεις και από πίσω τα Αριανά, σε πουλάνε και αυτή τρέλα, ρε, όπως λέει ο Άκης. Δεν ξέρουν αυτοί με ποιον έχουν μπλέξει. Σοβαρά δηλαδή. Τα Αριανά και άλλοι ανύπαρκτοι, εκείνοι που δεν ξέρουν τώρα. Εκείνοι υπάρχουν, οι μπλε, οι χίλια χρόνια, εσύ, τέτοιο να πούμε. Ναι. Τον άλλο να πούμε, κορόιδευε όλη την εβδομάδα όταν μας κρίσανε μέσα στη Τούμπα. Ήταν επέτειο σήμερα. Με πέτρες του έριχνα. Πέτρες, πλάκες, πεζοδρομίου σπασμένες, λέω, τα σε ευρώ, ρε, που θα σε γαμίσω. Σήμερα είχαμε επέτειο από τότε που είχε πάρει οδηγό στα δελτία τους. ναι, κάτι τέτοιο πέφτει. Το θυμάστε, ρε. Ναι, ρε. Τιμή και δόξα. Τιμή και δόξα στον οδηγό. Που πήρε τα δελτία και πήγε στο βουνό. Ναι. Μίτσο, έτσι ήταν. Ναι. Έτσι ήταν το σύνθημα. Τιμή και δόξα στον οδηγό που πήρε τα δελτία και πήγε στο βουνό. Πώς θα το θυμάσαι. Ναι. Έτσι ήταν. Αυτό που είπες. Και το αεροπλάνο, όταν είπες για τους Βούλγαρους. Αυτό που είπες για τους Βούλγαρους στο μπάσκετ, το θυμάσαι, το Μαντούβολο, ο αδερφός, ο δικηγόρος, που καθόταν στις πλαστικές της καρέκλες και έβριζε τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Ο Κολόγαβρος, ο Μαντούβαλος. Ναι, τον έκανα ποτέ τίποτα και τον έδειχνε η τηλεόραση. Τίποτα, ούτε για τα μάτια. Το Λοβέρδο δεν τον έδειχνε η τηλεόραση να βρει τον διαιτητή. Ναι. Σε παιχνίδι του Γαύρου. Και οι δικοί μας, οι Βορειοελλαδίτες, τώρα που είχε αυτό το Πασόκ κοινάλ, πώς λέγεται, εκλογές, στη Βόρεια Ελλάδα πρώτα το βγάλαν το Λοβέρδο. Ναι. Ναι, Βιλαράκι. Κατάλαβες γιατί τσατίζομαι. Γιατί κράζουμε. Όταν έρθει η ώρα, πας να το ακουμπήσεις, τα ξεχνάς όλα. Έτσι είναι. Ναι, σωστά μιλάς. Ρε Σιμίτσο, 44 χρόνων είμαι, αυτό βλέπω, ρε φίλε. Αν βλέπει κάποιος κάτι άλλο διαφορετικό. Θα σου πω κάτι. Αυτοί βολεύονται και να μην πάνε να ψηφίσει κανένας. Θα κάνουν μια παρέα, θα μας κυβερνήσουν. Εγώ έχω να πω κάτι, κατά τη δικιά μου γνώμη. Αυτό το 40% που κάνει αποχή και το 50%, ξέρεις τι λέω εγώ. Πάτε και βγάλετε ένα τρελό για 6 μήνες, να τους μπουζουριάσω όλους μέσα. Ένα τρελό βγάλε. Και μετά το στρατό να κυβερνήσει. Να τους χώσει όλους μέσα, ρε φίλε. Φίλε, κανείς δεν θα χώσει κανέναν μέσα. Μην μπερδεύεσαι. Είχαμε ξανά τέτοιο καθεστώς και τους μόνους που έχωσε ήταν αυτούς που ήταν αντίθετοι με αυτόν. Κανένα επιχειρηματία δεν θυμάμαι να τον έχωσε. Κανένα που χρωστούσε στο δημόσιο δεν θυμάμαι ότι χούντα να έχωσε. Θυμάμαι, ας πούμε, δάνεια σε αιωνάσιδες. Θυμάμαι τέτοια. Δεν υπάρχει, αδερφούλη. Κουμάντο δεν κάνουν οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί έχουν τους χορηγούς. Εσκομπάρ. Εσύ άμα πας κάπου και έχεις ένα χορηγό, δεν θα κάνεις αυτό που σε λέει ο χορηγός, ρε φίλε, αφού δεν είσαι για εκεί.
Τώρα ο χορηγός είναι ο Σιμπάν. Κανονικά εσύ και εγώ θα ήμασταν για ένα καφενείο στο χωριό μας να παίζαμε χαρτιά. Yeah. Και όλος μας πήγε, μας έκανε κυβερνητικά στελέχη. Το χορηγό θα ακούσω, ρε φίλε. Άλλο θα πάει σιγά μίλα και κοτσουμαγιά και θα είμαστε στα καφενεία. Πολύ απλά. Και αν πούμε εμείς, κάτι, θα μας μπουζουριάσουν κιόλας. Ακούετε. Ακούετε. Πού να εξαφανιστεί, ρε Περικλή, τι να εξαφανιστεί από εκεί. Λέει, αν εξαφανιστεί το Βατικλάμι στην πίτα, όλα θα στρώσω. Με το πουλίκι, ναι. Να εξαφανιστεί. Πώς να εξαφανιστεί, ρε. Αν εξαφανιστεί, όπως εξαφανίστηκαν τότε με τον Κουστούκα. Εκεί ο μόνος τρόπος να εξαφανιστεί, φίλε, είναι ο Κούλης να αγοράσει σπίτι στο Πειραιά. Εκεί έχει ελπίδα να κάνει και το ηφαίστειο του Σαντορίνου, να σκάσει δυνατά, να πλημμυρίσει. Άσε, ρε φίλε, εντάξει. Βροχές είχαμε. Πλημμύρες είχαμε. Χιονάκι είχαμε. Χιόνιζε, άστραφτε και έριχνε και βροχή παράλληλα. Δηλαδή. 3-1. Φουτιά πήρανε. Καοκαίρι, γάμισε τα. Με θύμισε εκείνο το τοπίο, ξέρεις, τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, ο κακός που ήταν που πέφτανε στραπές, τέτοια και... Ναι. Αλήθεια, εκείνο το ταλέντο πήγε τώρα ήδη χιονάκι, πήγε κανένα τρίμερο. Κάτσε, γιατί δεν έχω δει στο Facebook τι πέφτει. Ναι. Φίλε, τι ήταν αυτό. Μαλάκα, δηλαδή... ποιος το ούτσο το άτομο δεν έχω δει στη ζωή μου. Ναι. Πραγματικά, ρε φίλε. Να, σε λέει. Πέμπτη έφυγα. Τα λέμε Τρίτη. Τι μου λες τώρα. Κάτι λέει για σένα ο... Για τον Δημήτρη, Δημήτρη. Πρέπει, για τον Δημήτρη, ναι. Για τον Δημήτρη, ναι. Ποιος, τι λέει. Σιγά, ρε, καλά. Ο Παύλος ο Βλακούλης λέει έτσι όπως τα λες είναι σαν να τα αποδέχεσαι. Δηλαδή 40% σε έναν τρελό. Αυτό λέει. Ναι, εγώ δεν κατάλαβα πώς το εννοεί όμως ο Παύλος. Γιατί δεν τον ξέρω τον Παύλο. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρεις τον Παύλο. Παυλάκι, για μπες λιγάκι. Μπες λιγάκι. Να σε γνωρίσει ο Τούσκας. Του Παύλο, δεν ξέρεις τον Μαλάκα. Εγώ βγαίνω να μπει κανένας άλλος. Θα τα πούμε. Έγινε το τώρα. Καλό βράδυ με το Πάω στην Καρδιά. Πάω Κρεμονιά και γαμώ το Πειραιά. Γεια σου, τον Τόρ. Αλάνι. Γάμα το λιμάνι. Τέο. Έρχεται την Τρίτη ο Δρακουμέλ, λέει. Έρχεται την Τρίτη ο Δρακουμέλ Θεσσαλονίκη και λέει κάθε μέρα, λέει ότι Βασίλης, λέει, γίνονται ήδη μικροσυσμοί. Εδώ, ρε φίλε, βγήκε καινούριο ρήγμα που δεν υπήρχε. Τι μου λες τώρα. Πώς το λένε το ρήγμα, Κούλι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αλλά δεν είμαστε και έξυπνοι. Αυτόν τον παίρνεις και τον στέλνεις στη Τουρκία. Ένα χρόνο διακοπές πλέον ολοπληρωμένα. Δεν θα μείνει ούτε Κούρδος, ούτε Τούρκος, ούτε τίποτα. Δυστυχώς τον παντρεύτηκαμε για άλλα 2 χρόνια. Ρε φίλε, εγώ είχα την ελπίδα. Η αδερφή του έγινε κουμπάρα με τον Ερντογάν. Λέω του πούστη, θα πάει διακοπές. Δεν μπορεί. Ο Καριόλης εδώ να μείνει. Δύο χρόνια αν είναι, είναι καλά. Μείνει παραπάνω. Δύο είναι τα σίγουρα. Μετά ο σοφός ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Και ο ποιος? Ο σοφός ελληνικός λαός. Ρε φίλε, εδώ έχουν ξεχάσει. Μιλούσαμε με κάποιον και έχει ξεχάσει πραγματικά γεγονότα. Και εγώ τα έχω ξεχάσει. Πέρα από τη διαχείριση της κρίσης, της τέτοιο της πανδημίας. Της φωτιές του καλοκαιριού, που ήμουνα και Αθήνα, έτσι. Πολύ bypass. Εγώ δεν είμαι τώρα και Ελλάδα, δεν με πολύ απασχολεί, αλλά. Δεν τα ξεχνάνε. Ναι, ναι, ξεχνάει αυτό που λέει και ο Δημήτρης. Ξεχνάνε πάρα πολύ. Και, εύκολα. Και τίποτε. Οι άνθρωποι συγκεκριμένοι, όλοι πάντα είχαμε καραγκιόζες. Αυτή, ρε φίλε, κάθε εβδομάδα, εγώ θα χαιρόμουν να είμαι σατυρικός τέτοιο, έτσι. Στυλ Ζαραλίκου, ξέρω εγώ. Φίλε, έχουν τροφή. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα σε κάνει γεμίζει 2-3 εκπομπές για πλάκα. Άκου, ρε, Παυλάρα, άκου. Λοιπόν, πατάς το link της ΠΑΠ. Μου ζητάει, λέει, τη μάνα και τον πατέρα μου και η βρολική δήλωση και κάτι κομμενάκια που έχω τελευταία. Έλα, εντάξει, δεν πιστεύω τόσο πολύ. Αν μπει μέσα τα κομμενάκια, θα στα ζητήσουμε εμείς, θα ξέρεις. Άκου. Χτυπάς το link, σε βγαίνει ένα μήνυμα, αν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσεις. Τα χέρια, Βαγγέλη, τα χέρια.
Δεν κάνω τέτοια. Κούνα λίγο και τα χέρια. Με σχίσατε σήμερα. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσεις το μικρόφωνο και την κάμερα, δίνεις ότι θες να τα χρησιμοποιήσεις, από εκεί βάζεις το όνομά σου και αφού βάζεις το όνομά σου, από κάτω έχει μια μπλεμπάρα και σου λέει μπες στο στούντιο μέσα, μπαίνεις μέσα και μετά σε δέχεται ο Άλκης και σε βάζει ανάλογα εδώ στην ομάδα. Αλλά βλέπω ότι δεν... Ας τις μαλακίες, ρε Παύλε, εσύ ξαναμπήκες αφού. Ναι, ρίχνει λάδι στη φωτιά, μας λέει τώρα, άσε λέει που φτιάχνω και μακαρονάδα. Έρεση, Παύλε. Τη μακαρονάδα μετά με λάδι με βούτυρο. Παύλε, και τι να σε κάνουμε, ρε μαλάκα. Τι είμαστε, μάνας να σε κλάψουμε. Ε? Κάτι μακαρονάδα εκεί, γεια σας. Κάτσε ρε σε άλλη να μάθουμε τι μακαρονάδα. Μπορεί να κάνει το μακαρονάδα, μπορεί να είναι κοιμά, να ξέρουμε. Τώρα με την απορία μείναμε. Εντάξει τώρα. Δεν φαντάζομαι να είναι κάτι... δύσκολο. Μακαρόνια με κέτσαπ. Ναι, εντάξει. Και λίγο τυράκι. Με σάλτσα. Με κέτσαπ. Κέτσαπ πιο εύκολο είναι ρε φίλε. Πια σάλτσα ναι, ναι. Και ζέσταμα. Τακ, τακ. Καλάδι, τέτοι, γάνισε το. Με κέτσαπ. Τι ρε Μίτσο, έμεινες με το δάχτυλο στο στόμα. Τι να πω ρε φίλε, σας ακούω να τα λέει καλά το παιδί. Δεν ξέρω το όνομά σου, πώς σε λένε. Γιατί δεν βγάζεις το όνομά. Γιώργο. Γιώργο, πάνω το παιδί. Πάνω Βαγγέλη. Βαγγέλης. Με τα μαλλιά, αυτός με τα μαλλιά, ο Βαγγέλης. Μια χαρά. Το παιδί με τα γυαλιά, ο Σουηδός, ο Γιώργος και εγώ είμαι Γερμανία. Εσύ είσαι το παιδί με τα μαλλιά. Τώρα κάτσε. Εδώ πέρα σε αυτό το συζήτηση είμαστε τρεις ΕΡΕΙ και ο Βάγκουλας. Ναι. Εγώ με ντου... Όχι, εγώ. Γιώργο. Να το πούμε αλλιώς. Αν και εσείς ΕΡΕΟΣ είσαι, ναι. Και αυτός καταγωγή. Καταγωγή από εκεί. Να το πούμε λίγο αλλιώς. Ένας από την Κύπρο, ένας από τη Γερμανία, ένας από τη Σουηδία και ένας από την Άνου Καμίλα. Και έχει ένα πανό μαλάκα αυτός, η Άνου Καμίλα. Γαμάτος μιλάω. Κάτσε, ο... Γιώργο. Έλα. Άκου να σου πω φάση τώρα. Έχω πάει εκδρομή με το Κορδελιό. Πιτσιρικάς. Στο Αλκαζάρ. Όταν έβαλε ο Τζούρτζεβιτς τον γκολ στο δεύτερο λεπτό. Το θυμάσαι? Ναι. Σ' ακούω. Ο Μίλαν Τζούρτζεβιτς, ναι. Μας έχουν παρκάρει, έχει ένα μαρμαράδικο, μας έχουν παρκάρει στο μαρμαράδικο και κάνουμε όλη τη γύρα του Αλκατράζ, του Αλκαζάρ να μπούμε μέσα. Και ακριβώς στα μισά μπαίνει τον γκολ του ΠΑΟΚ. Ναι. Και μπαίνει τον γκολ του ΠΑΟΚ που λες και ξέρουμε και οι πιτσιρικάς τρέχουν οι άλλοι, εγώ μένω απ' έξω. Εκεί στα Πεύκα μας έχουν κάνει μπαούλο στο ξύλο αστυνομική. Όταν σου λέω μπαούλο, μπαούλο. Λοιπόν, ναι. Το παιχνίδι παίζεται μέσα και μας έχουν μαντρώσει μένα έξω και άλλους δύο-τρεις. Μας τυπάνε αλίπητα. Είναι ένα παλικάρι δίπλα μου, ρε παιδί μου, αφού μας πατάνε και με τις αρβίλες μας τυπάνε. Αφού σε μια φάση πέσαμε εμείς κάτω, δεν αντέχαμε άλλο από το ξύλο. Αυτός έλεγε, ρε παιδί μου, λέει, δώσε με το κουτάλι όλη την ώρα. Τον κοίταζα εγώ, λέω τώρα αυτός τι τάλκα, ποιο κουτάλι λέει. Στον έλεγχο το βρήκαν ένα κουτάλι, ρε παιδί μου. Είχε το κουτάλι του μαζί και της το πήρε η αστυνομία. Και εντάξει, τώρα πρέπει να μας τυπάνε. Και αυτός λέει, δώσε με το κουτάλι, κύριε αστυνόμε. Λέει, θέλω να γίνω καλά. Λέει, είμαι άρρωστος. Λέει, δεν μπορώ. Λέει, πω, λέω, αν είναι δυνατόν. Και όμως... Άκου τώρα φάση. Μας παίρνουν, μας πάνε στο νοσοκομείο. Γιατί είχαμε και αίματα. Πάμε εκεί, μας βλέπει ο γιατρός. Με βλέπουν εμένα, μέσα τα πλευρά μου είναι όλα μελανά, δεξιά και αριστερά. Με λέει τι έπαθε ο νεαρός, λέει ποδοπατήθηκε, λέει στον γκολ. Λέω ποιο γκολ, εγώ λέω ακόμα δεν πήγα στο γήπεδο, λέω ποιο γκολ. Αυτό που λέτε, λέω. Τέλος πάντων, αυτός που πήγε και ο υπεύθυνος, με μαγκώνω στο ασθενοφόρο στο γήπεδο, στο δεύτερο ημίχρονο τώρα. Με το που μπαίνω προσγειώνεται μια πέτρα στο κεφάλι μου. Μπάω με τη μία, λέω δεν γίνεται, ρε φίλε, λέω. Ξανά πάλι αίματα. Ξανά αίματα. Ναι, και έρχομαι στις Σέρες και κάθομαι 20 μέρες στο παλιό νοσοκομείο, στη Λέσκη. Νοσηλεία μέσα κανονικά, ρε φίλε. Έχω μείνει ένα τετραέμερο εκεί. Για τόσο ξύλο. Τόσο ξύλο έφαγα στη Λάρισα. Δηλαδή ήταν το κάτι άλλο. Αλλά μου έμεινε εκείνο που έλεγε όλο το κουτάλι, λέει. Θέλω το κουτάλι, λέει. Όλα δεν γίνεται. Απ' τη Καμίλα είναι ότι απ' την κάτω Καμίλα είναι ο Μιχάλης Τσορμπάτζος. Δεν σε λάθος θυμάμαι. Κάτω Καμίλα πρέπει να είναι αυτός. Από πού? Κάτω Καμίλα, κάτω. Κάτω δεν είπες ρεάλ και ότι είναι ο τέτοιος. Άνω, ρε μάλακα, άνω. Άνω.
Ποιος να, αυτός 1-0. Νόμιζα ο Άλκης είπε ότι είσαι από την κάτω Καμίλα. Όχι, από την Άνω είμαι. Αφού έχουν και πανόρε, Άνω Καμίλα γράφει. Πανό έχουν, λένε. Παίζει δεν το είδες. Άμα είναι σε δεν. Κάτω ή άμα είσαι Άνω. Έλα. Αν έχει. Παίζει τόσο μεγάλη διαφορά άμα είσαι κάτω ή άμα είσαι Άνω. Εννοείται ρε μάλακα. Ρε, πλάκα μας κάνεις. Δεν ξέρω, ρωτάω ρε παιδιά. Καταρχήν τα χωριά δεν είναι δίπλα. Έχουν 15 χιλιόμετρα διαφορά. Ναι, αυτό είναι το κορυφαίο, ναι. Εγώ νομίζω δίπλα-δίπλα είναι, ρε φίλε. Γι' αυτό λέγεται κάτω και άνω. Όχι. Ρωτήσαμε κάτι παλιούς γιατί βγήκε άνω και κάτω Καμίλα. Ναι. Εκείνη τα παλιά τα χρόνια λέει, ερχόταν κάτι με τις Καμίλες οι Καμιλιέρδες και είχε την τροφή. Πρώτα σταματούσαν σε εμάς για να αποτίσουν να τέσουν τις Καμίλες και μετά πήγαιναν στο άλλο το χωριό. Έτσι βγήκε άνω κάτω Καμίλα. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση. Τα χωριά μας είναι πολύ μακριά. Ούτε οι Καμίλες σας μπλέκουν. Ούτε οι Καμίλες μας βλέπουν. Ναι. Εμείς είμαστε πιο μάχημοι, ρε. Ναι, ρε. Πιο μάχημοι. Yeah. Πού το ξέρεις. Βλέπω του πανώ χρόνια. Σε όλα τα γήπεδα. Τσιμπασίδης. Έγραψε. Στη Λάρισα λέει, τελευταία φορά που πήγαμε μας πετούσαν από τις Τσαράτες τεράστιες τσιμεντόβιδες. Δεν τις χρειαζόντουσαν, γι' αυτό. Κάπου θέλανε. Αφού στόκι είναι. Μα πιο κομπλεξική, πολύ κομπλεξική ρε φίλε. Γιατί βγάζουν τόσο κόμπλεξ, μπορείς να μου πεις αυτή με εμάς. Και το βγάζαν και πριν τον πλειώνα. Γιατί έγινε και με τον πλειώνα, ρε φίλε, γι' αυτό. Και πριν τον πλειώνα. Πιο μπροστά και πιο μπροστά, φίλε. Εγώ είμαι τους μεγαλύτερους που έχω μιλήσει και πιο παλιά υπήρχε αυτό το κόμπλεξ στο Λαρισινόν. Ναι, αλλά στο πρωτάθλημα στείλαμε ένα λεωφορείο από τον τόπο να τους βοηθήσει για στήριξη. Ναι. Δεν τους νοιάζει, ρε. Ξεχνάει ο κόσμος. Ρε, εσύ οι άνθρωποι έκανες... είναι, ξέρω εγώ, 150-200 χιλιόμετρα Θεσσαλονίκη και στηρίζουν Αθήνα. Τι μου λες τώρα. Αθηναίοι. Αθηναίοι και Λαρισαίοι. Ο Αθηναίοι, Αθηναίοι. Είναι στο αεροδρόμιο της Αθήνας, στην Κόμενα, γιατί δεν θέλω να πάει Θεσσαλονίκη, λέει, δεν κουστάρω. Δηλαδή 200-400 χιλιόμετρα σχεδόν, έτσι, πόσο. Τελικά το μνημείο εκεί οι Λαρισαίοι το σπάζουνε. Δεν γνωρίζω. Οι Λαρισαίοι βγάλανε και ανακοίνωση, όχι. Φίλε, ήταν πολύ κραυγαλαίο παντού ΑΕΛ και μαλακίες για να το κάνω Λαρισίνη. Αυτό ήταν σαν προβοκάτσια. Πάω το κάνω εγώ, απλώς βάζω τις ΑΕΛ, γράφω πάνω, ήταν πολύ χτυπητό. Εσύ δηλαδή θα πας να σπάσεις κάτι, λέμε τώρα ρε παιδί, θα πας παντού το γεμίσει όλο ΠΑΟΚ. Θα γράψεις ένα, δύο, τρία ΠΑΟΚ εκεί. Δεν το γεμίσει, φίλε, το κάνανε πολύ χτυπητά. Ήταν σαν να σε οδηγούν εκεί, ρε παιδί μου, το κάνω αυτή. Και να σου πω κάτι, είναι πολλά χρόνια. Η Λαρισίνη μετά έτσι κάθε εβδομάδα τα ίδια θα είχαμε. Όλο στοιχείως αυτό γινόταν μετά από παιχνίδι του Χανομιού στη Βόρεια Ελλάδα. Τα Χανούμια λες, ε? Φίλε, Χανούμια, σε ποιον, τι να πρωτοπιστέψεις, ρε φίλε, Χανούμια... Εγώ τις γριές υποψιάζομαι, ρε φίλε. Και οι γριές. Άλλη ηλίθι. Αυτούς πραγματικά, ρε φίλε, τους είχα πολύ γραμμένους. Να, έλεγα, κλάιν τώρα, 300 και τους έδινα σημασία. Άρχισα να τους μισώ από τη δίκη του Νάσου. Να τους μισώ, ε. Φίλε, σκοτώσαν το παιδάκι και κοιτούσαν τους γονείς του παιδιού με ειρωνία, ρε μαλάκα, στο δικαστήριο. Για ποιο λες, για το Κύπριο. Ναι, το ρε, παιδάκι. Ναι. Τον Άσο. Τι κάνανε αυτοί που τον κυνηγούσαν. Κυρνούσαν, κοιτούσαν τους γονείς της οικογένειας, ρε, τους γονείς του παιδιού. Στο δικαστήριο, ρε. Ειρωνία, μέσα στο δικαστήριο. Έλα, ρε. Έξες τι να έχει χάσει ο άλλος το παιδί του και εσύ να τον κοιτάεις και στα μάτια. Φίλε, ήμουν εκεί κάνεις, μέσα και με γύρισε το μυαλό σου, ήθελα να πηδήξω μπροστά τους απ' στο ξύλο, ρε, σε τέτοια φάση. Oh. Η Τσέη, εμάς δεν μας άφηναν να μπούμε. Πώς λέγονται αυτοί, οι 10, πώς τους λένε, οι... Αυτόνομη θύρα, 10. Οι αυτόματοι, ναι, οι αυτόματοι πιλότοι. Ναι. Στα δικαστήρια μέσα ήταν. Βολόδερναν όλοι. Άντε. Εγώ που έκανα ολόκληρη σκηνοθεσία. Χωρίς πλάκα, δηλαδή. Την πληρώσανε και τρία άτομα, δεν πήγαν μέσα, νομίζω. Φίλε, από τα άτομα που ήταν, τους τρεις που αρχικά, γιατί μετά έγινε και έφεση, τους τρεις αρχικά που κατηγόρησαν, θυμάμαι ήταν τρεις,
ήταν η πιο light, γιατί οι άλλοι ήταν της καλής κοινωνίας. Ναι. Εκείνοι πέρασαν πολύ bypass. Εσύ, ο κάθε ένας είχε και δικό του δικηγόρο, τι μου λες. Όλοι φραγκάτοι ήταν. Άντε ρε. Ναι ρε, ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς, φίλε. Και εμείς είχαμε ένα δικηγόρο της ΠΑΕ. Η οικογένεια, νομίζω κι άλλο ένα δικό της, ήταν μαζί με της ΠΑΕ το δικηγόρο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν για να μπεις μέσα. Ειλικρινά σου μιλάω. Πόσα χρόνια είναι αυτό που έγινε η δίκη? Το double. Εγώ δεν κατέβηκα στα τέτοια του double για να κατέβω στη δίκη. Να. Respect. Και μέσα μας ήταν 5 άτομα, νομίζω, παοκτσίδες. Όλοι και όλοι. Δηλαδή, όπως το θυμάμαι, 5, ναι. Αυτοί. Αυτά είναι τα άσχημα. Αυτά είναι τα άσχημα, όντως. Αυτά, φίλε, ναι. Άστα, άστα. Γνώρισα και τους γονείς του Νάσου, δηλαδή, τι σταυρό κουβαλάνε οι άνθρωποι, έτσι. Έτσι. Για να σας κάνω μια βουτιά λίγο στο παρελθόν. Δεν το είδαμε, με το μασκοφόρο το είδαμε, δεν το είδαμε. Να το βάλεις. Και θα πάμε στο... Λέει πολλά. Εξήγησε μου το λόγο, γιατί εγώ πάντα πήγαινα στο παλέ για να, και ευχαριστιόμουν με ένα συγκεκριμένο σύνθημα το οποίο δεν ακούγονταν ποτέ στην Τούμπα όμως. Το ΠΑΟΚ. Αυτό ακούγονταν στο παλέ, στην Τούμπα δεν ακούγονταν. Υπήρχε λόγος? Όχι, δεν υπήρχε λόγος, απλά... Μόνο στο παλέ. Ίσως έβγαινε πιο ακουστικά, πιο έτσι, καλά. Είναι κάποια συνθήματα που στο κλειστό ακούγονται καλύτερα. Μπράβο. Ακούγονται αυτό πολύ έτσι. Διαφορετικά, ναι, και η επανάληψη, όλο και το μυστικό της κερκίδας, εντάξει, τα μυστικά εμείς τα λέμε και στα ακούνε όλοι, είναι η επανάληψη, δηλαδή και το κόλλημα. Το κόλλημα, όταν κολλήσεις ένα σύνθημα, έστω για 10 λεπτά, 15, μετά βγαίνει μόνο του ο εγκέφαλος του ανθρώπου. Αφού ενωθεί με άλλους 40.000 εγκεφάλους, την ίδια στιγμή, την ίδια χρονική στιγμή, στο ίδιο φωνήεν, στον ίδιο τόνο, στο ίδιο α, ο, 40.000 στόματα κάνουν α, ο, ου, α, ή, ου, ή, ου. Όλα αυτά είναι μια επιστήμη, είναι τέχνη. Κάποιοι είναι κάπου αλλού επιστήμονες, εμείς ήμασταν κάπου αλλού. Να. Λοιπόν, ξέρεις η επανάληψη πώς το φέρνει. Να ξεχάσουμε ή να θυμίσω μάλλον. Στο παλέ, α το πω απλά, στο παλέ που είχε καλή ηχητική, όταν ήταν μισό-μισό το γήπεδο και ήμασταν εμείς σε ένα σύνθημα και τραγουδούσαν Πάω κολέο, λέω. Ναι, και ναι. Είχαμε κολλήσει έτσι και φωνάζανε οι δίπλα, ο Πάω και οι Τούρκοι, και εμείς πηγαίναμε Πάω κολέο, τρύπο τον Πρέλεβης, στον αέρα εμείς, Πάω κολέο, έφυγε, το γήπεδο έφυγε, πήρε φωτιά. Παρήνουμε, να πω κάτι. Πες το. Μου στέλνει ο Χρήστος εδώ ένα τέτοιο. Το αβαλουτσακέ εσύ του έχεις βγάλει το σύνθημα. Αβαλουτσακέ. Και ένα άλλο που λέγαμε. Ναι, έτσι. Ήταν τρέλα. Και το αμπαλαέα εμείς το βγάλαμε. Μέσα στην κερκίδα με το τύμπανο. Φίλε. Το αμπαλαέα είναι σύνθημα. Το αλεό. Και το πήρε ο Τρίγωνος και το έκανε σύνθημα. Το αλεό. Γιατί το Τζαμάικα. Το αμπαλαέα ήταν και στα εκτός έδρας που τρελαινόταν η μπάτση με τη σύνθημα. Άβυλα. Είχαμε πολλά διάφορα τρελά. Που βγάζαμε μέσα από το μυαλό μας που δεν τα είχαν οι άλλοι. Ή το προσκύνημα στην Τούμπα, δεν ξέρω να το θυμάστε, με τα χέρια μπροστά και κάναμε το. Σε κάθε γκολ. Το προσκύνημα. Το λέγανε και Ινδιάνικο χορό κάποτε. Το είχαν βγάλει. Το Ινδιάνικο. Μία από τις κορυφαίες κερκίδες που έχω ζήσει εγώ, φίλε, είναι στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. 2-0 είχαμε χάσει. Είμαστε 500 νοματέοι, μας έχουν βάλει στο κέντρο. Όχι στην 32, στο κέντρο και είναι όλο το πάνω. Δηλαδή εκείνη την ημέρα, γιατί δεν έχουμε φωνάξει. Χωριά που ήταν μυστήρια εφάση, γιατί ερχόταν η ασφάλεια να μας δέσει, άμα βρίζαμε. Τέλος πάντων, εκεί έχω μια μεγάλη ιστορία με κούλι, ναι. Από αμπελόκηπους. Πώς λειτουργούσαν τότε οι πιο παλιοί, γιατί εγώ είμαι μια οκταετία, ξέρω εγώ, κάτω. Τέλος πάντων, και θυμάμαι, τους φωνάξαμε, από πού θα φύγετε. Μιλάει ένα ΟΑΚΑ 60.000 κόσμο από που θα φύγετε. Φάτε, ξέρω εγώ, σκατά να βάλετε και να γίνετε καλά, να βάλετε μυαλά, τι τους λέγαμε. Αλλά σε μιλάω τρελά, να χάνεις 2-0, να σε έχουν πατήσει και ήταν εκείνη τη χρονιά. Δεν ήταν πολλά τα μάτς που πάω και ήταν έτσι. Και εσύ να πουλάς τρέλα 90 λεπτά. Τρέλα ρε φιλατέλειωτε, από που θα φύγετε. Παναγία μου, λέω τι γίνεται. Και εγώ θυμάμαι τώρα σε ένα παιχνίδι, χάναμε.
φάγαμε ένα γκολ, μετά τρώγαμε δεύτερο και εμείς τι φωνάζαμε, στο αφήντια μας, πάω κολέ, ολέ, ολέ. Και μετά τρίτο και αυτά, πούσαμε τρέλα. Και μετά τους βγάζαμε και τα παπούσια, Τίπερλαντ, Τίπερλαντ εμείς, και σε λαέ του θρύλου να πας να ιτηθείς. Εξήγησέ μου τον λόγο, πάω καπόλων Αθηνών, εκείνο που φώναζες, Βάντσικ, καλέ Βάντσικ. Το θυμάσαι? Ναι, ναι. Ρε φίλε, είχα πεθάνει μες στην κερκίδα. Ναι, αυτά όμως εμείς τα είδαμε από τους παλιούς. Θυμάμαι. Ναι, Βάντσικ, καλέ Βάντσικ. Ρε φίλε, δεν υπάρχει, εκπληκτικό. Μα κάνεις εκείνη την ώρα προσπαθείς τον τερματοφύλακα να τον κάνεις να μπερδευτεί. Να μην νιώθει καλά. Να έχει να νιώθει λίγο δυσκολία. Και αυτά τα μάθαμε από το Μάκη. Από τους παλιούς εκεί, ο Μάκης, ο αρχηγός αυτός, στην θύρα 7 όταν ήμασταν κάναμε κερκίδα, έμπαινε μέσα ο Κωνσταντίνου, τερματοφύλακας, και εμείς ήμασταν, με το που έμπαινε ο Παναθηναϊκός. Και τραγουδούσαμε για τη Μάρθα Καραγιάννη. Πολλά, πολλά. Έμπαινε μέσα ο Παναθηναϊκός και από τα αυγά, πρόσεξε, δεν πετούσαν πέτρες, σίδερα και τέτοια και αυτά. Αυγά. Η πράσινη φανέλα γινόταν κίτρινη. Και δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να κάνουν προθέρμαση και ξαναβγαίνανε, μπαίνανε μέσα. Αλλάζανε τη στολή και ξαναβγαίνανε. Ξανά εμείς αυτό. Και μετά τον το Κωνσταντίνου, καλέ Κωνσταντίνου. Πάνω, σηκώνω το Μάκη, λέει: θέλεις καφεδάκι? Δηλαδή, συνθήματα. Έξυπνα. Ναι, αβές, αβές, ξέρω εγώ, Αλβαρές. Τι άλλα λέγανε τότε για το Παναθηναϊκό, για την, που είπες για την Μάρθα Καραγιάννη. Δηλαδή, τρελαινόταν ο Κωνσταντίνου. Και το Φυρό, δεν λέγαμε. Ρε Φυρέ, ρε Φυρέ, άνοιξε τις κάμπαρες. Δεν λέγανε τα συνθήματα αυτά στην κερκίδα. Λοιπόν, πάντα προσπαθούσαμε. Ήταν σχεδόν τρολαρίσματα. Γιατί στον Γκάλι, με τον Γκάλι, τι κάναμε στο παρέντες. Να είναι τρολ, να μην είναι. Ναι, δηλαδή προσπαθούσαμε να πικάρουμε. Και σου Γιαννάκι, ξέρω, και συγκάλι. Αυτοί λέγανε, το λέγανε αλλιώς. Εμείς αλλιώς. Αλλά μόλις βγάζανε ένα σύνθημα αυτοί, καπάκι εμείς το άλλο. Και ο Τσεκός ο αλήταρας, πάω κολέολε. Πάνω που είπε, τα τύμπανα εκείνης εποχής είναι ξύλινα, ναι, με σιδερένιες βίδες, ήταν κάποια κιλά. Ε, βέβαια, τα ήταν κιλά, κρογκουμούτσα είναι το τύμπανο, ήθελε δύναμη και τα παιδιά που κρατούσαν το τύμπανο, όπως ο Πελεκάνος, ο Μπίλης και πολλά άλλα, και ο Κωστάκης, ο Μπούγκλας, στο σύνδεσμο που ήταν τα παιδιά, ήταν, για μένα είναι ήρωες αυτοί, οι τυμπανοκράτες που λέγαμε, οι τυμπανοκράτες. Μετά οι τυμπανοκράτες γίνανε τυμπανοκρούστες. Εντάξει, και τυμπανιστές γίνανε κι αυτοί, δηλαδή είναι, βλέποντας, μαθαίνοντας. Βέβαια, τι. Και το πιο ωραίο, ποιο ήταν στο σύνδεσμο που ήρθαμε, του πήραμε το τύμπανο. Έτσι. Και τραγουδούσαμε. Ναι. Συνθήματα που, παιδιά, κάποια από αυτά δεν τα έχω ακούσει. Δεν το ξέρω, είναι λογικό. Είναι λογικό. Εγώ με τον Ηλία, γιατί φωνάζουμε και λέμε πολλές φορές ότι εσείς. Πείτε συνθήματα για να ανεβάσετε την ομάδα. Μην την κόβετε την ομάδα, ανεβάσετε την ομάδα. Είναι δυνατόν τώρα η ομάδα να πετάει μέσα στο γήπεδο και να μου λες εσύ ότι να είναι? Βάλε εκεί, μη σταματάς δικέφαλε, βάλε πάω κολέο, λέω, λέω, βάλε κάτι, άλλαξε το πράγμα. Τίποτα εκεί. Τέλος πάντων, τα κάνουμε. Είπαμε. Εμείς μαζί για μια ζωή. Θέλω να πω κάτι, να μην ξεχνάμε. Υπάρχουν και άλλοι ευεργέτες στον ΠΑΟΚ, όπως ο Δεδέογλου, που χάρισε τα χωράφια για να γίνει το γήπεδο, το παλατάκι εκεί, έτσι. Φυσικά τους οπαδούς τους είπαμε, όλα τα είπαμε, το Μάκη και τα λοιπά. Το Ζωζέ, φυσικά, αυτό θα πάμε και σε αυτό. Θέλω να πω να στείλω τους χαιρετισμούς στο Μάκη, τον Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο του Συνδέσμου των Βυζαντινών, έτσι, που κρατάει ακόμα έτσι μαζί με τα παιδιά. Και φυσικά να στείλω τους χαιρετισμούς μου και σε κάποιους ανθρώπους που βοηθήσαν στη Γερμανία και είναι παοξίδες εκεί στη δουλειά που δουλεύω, και λόγω ΠΑΟΚ. Γιατί ήταν παοξίδες, ήταν παοξί. Και μπήκαμε στη δουλειά. Φαντάσου, βοηθάει ακόμα ο ΠΑΟΚ, ο παοξής τον παοξί και στο εξωτερικό. Λοιπόν, τους ευεργέτες να μην τους ξεχνάμε του ΠΑΟΚ. Έτσι, και για τον μπάσκετ, γιατί πονάει, εάν μπορεί να φτάσει το μήνυμα στον ευεργέτη, ευεργέτης είναι, στην ομάδα μας, στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, να ξέρει ότι εάν παραμένει αυτός ο λαός στην Τούμπα, τα διαρκείας, η κίνηση, και μπορεί και είναι αυτή τη στιγμή και διαχειρίζεται τον ΠΑΟΚ, το χρωστάει και στον μπάσκετ. Άσχετα με τους ανθρώπους που διοικούν, που μπορεί να γίνανε κάποια λάθη κτλ., πονάει ο ΠΑΟΞης για τον μπάσκετ. Πονάμε, δώσαμε το αίμα μας εκεί στο μπάσκετ, μας έκανε περήφανο στο μπάσκετ, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Θα ήθελα, εάν μπορούσε, να βοηθήσει κανονικά, γιατί είναι κομμάτι του ΠΑΟΚ.
Και αυτό που λέγαμε πριν, ο ΠΑΟΚ ανήκει στο λαό του και στον πρόεδρό του, θα πω. Έτσι. Να μπορούσαμε να κάνουμε τα 20.000 μέλη στον ερασιτέχνη αυτόματα, χωρίς πολλά πολλά. Και κάποιοι ας τρέμουν αυτή την ιδέα. Να γίνει, να βοηθήσουμε τον μπάσκετ και όλα τα τμήματα φυσικά έτσι όπως πρέπει. Και το τελευταίο που θα πω είναι το αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε και όχι μόνο του ΠΑΟΚ αλλά και όλων των Ελλήνων που φύγανε και του Πόντου και της Μικράς Ασίας και όλους και τη Βόρειο Ήπειρο, τα πάντα, γιατί είμαστε Ελλάδα, είμαστε Έλληνες, ΠΑΟΞΙΔΕΣ, Βυζαντινοί και παντρεύουμε όλο τον πατριωτισμό μας. Γι' αυτό είμαστε ΠΑΟΚ, δεν είμαστε για το FC ΠΑΟΚ Club, go go και ξέρω εγώ. Είμαστε για τη ρίζα μας. Από εκεί βγήκε ο ΠΑΟΚ. Μαύρο και άσπρο. Στην Ευρώπη δοξασμένος, πώς λέει, για δώσ' το. Έλα, άντε ΠΑΟΚΑΡΑ! Καταπληκτικός. Τελευταία δηλαδή... Ναι, τελευταία δηλαδή τα έδωσε. Δηλαδή ήταν ανατρίχιασε. Μας έκανε ένα ταξιδάκι. Δεν έχω λόγια. Μας θύμισε τις νύχτες του Μπαλέ. Ναι, πολύ έντονα μας τις θύμισε. Και ξεχάστηκαν και αυτές οι νύχτες του Μπαλέ, όπως λέει και ο Δημήτρης. Καλά, αυτά δεν ξεχάστηκαν νομίζω, Βάγκουλα. Ξεχάστηκαν. Εντάξει, και λόγω πανδημίας, εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά... Και πριν την πανδημία, φίλε... Για τη στήριξη στο μπάσκετ, σκέψω ότι εμείς αυτοί θυμόμαστε τις εποχές του μπάσκετ. Έτσι μιλάμε για δεκαετία 90 κυρίως. Ρε φίλε, αυτό που έλεγε ο Άλκης. Έλα. Αυτό που έλεγε ο Άλκης και πριν την πανδημία, δεν γέμιζε στο παλί. Το γέμιζε με ένα Ολυμπιακό ή με ένα Άρη. Ρε Σιβαγγέλη, να σου πω κάτι. Ο Πιτσιρικάς, ο 20χρονος τώρα, τι θυμάται από το μπάσκετ που θυμάσαι εσύ, εγώ ή ο Αλλά, ναι, τίποτα δεν θυμάται. Δηλαδή ο 20χρονος έχει σε ένα βάζαλο και ένα γάβρο οι οποίοι συμμετέχουν, ξέρω εγώ, και στο τέτοιο. Παντοκρατορία να έχουν. Ναι, οι οποίοι αυτό ξεκινάνε ότι ξέρω ότι θα πάρουν ένα από τους δύο, μία από τους δύο το πρωτάθλημα. Τι ξέρει από μπάσκετ ο Πιτσιρικάς ή από ΠΑΟΚ, τι έχει ζήσει για να θυμάται. Αυτό για σένα είναι, Γιώργο Δημήτρη. Για μένα ένα τέτοιο... Ένα τέτοιο για όλους μας είναι. Για όλους μας είναι, εντάξει. Ένα τέτοιο παδό και εργανωτή στο τέλος, τι τον κάναμε. Τέλος πάντων, δεν είναι για δημόσια τέτοιες συζητήσεις. Άστο, ναι. Αφορά το παδικό και δεν είναι δημόσια να γίνονται. Ναι, σωστό. Το μόνο θέμα μας είναι ότι δεν είδαμε ακόμα αντίδραση από την ΠΑΕ. Έτσι. Από όπως αυτό δε. Ξεκινήσαμε, εδώ θα καταλήξουμε. Και μην περιμένεις. Όχι, την περιμένω, Μίτσο. Εγώ την περιμένω. Αν δεν τη δω, έχουμε θέμα. Δεν θα τη δεις. Έχουμε θέμα τότε. Μίτσο, την περιμένω. Τώρα το κατάλαβες ότι έχουμε θέμα. Θέμα θα έχουμε αν δεν δω από το οπαδικό μας ανακοίνωση. Η ΠΑΕ θα κάνει ό,τι νομίζει. Είναι η ΠΑΕ. Είναι ανώνυμη ποδοσφαιρική εταιρεία. Τα δικά της τα συμφέροντα φύγονται. Τα δικά της τα συμφέροντα φύγονται. Δεν διαφωνώ, Αλκή. Θα δούμε τι θα κάνει ΠΑΕ. Εμείς σαν οπαδοί θα μιλήσουμε για την πλευρά τη δικιά μας. Αν είχαμε εδώ πέρα τον Καγκάτσα, μας έλεγε τι θα κάνει ΠΑΕ, ας έλεγε την άποψή του. Εγώ δεν μπορώ να πω τι θα κάνει ΠΑΕ. Ναι, είπαμε τι θέλουμε να κάνει. Το τι θα κάνει ΠΑΕ είναι δικό της θέμα. Ναι, ρε, σηκώστα να απάντησε ο Γιώργος σε αυτό που λες. Εντάξει, το γεμίζαμε. Σου λέω τώρα τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει και άλλο, Βαγγέλη, να σου πω κάτι. Δηλαδή, αυτό που είπες, ο 20χρονος δεν θυμάται τίποτα. Εντάξει, δεν ξέρω. Αν ξεπεράσουμε και αυτό, σκέψου ότι γενικά ο ΠΑΟΚ και στη Τούμπαδες, που είναι ακόμη πιο λαοφιλές το άθλημα, το γήπεδο το γεμίζει η επαρχία. Όταν τα χρόνια τη κρίση, ο πιο κοντινός ο Σεραίος για να έρθει θέλει 30, τι 30, ένα 50 στο χαλαρό. Στο χαλαρό, βενζίνε, αμέ, από εδώ από εκεί. Τι, άμα πάει στην Καντίνα. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, εντάξει, έχεις δίκιο σου, λέω, εντάξει. Είναι πολλά. Άκου να δεις. Ναι, παίζουν πολλά. Είναι η βενζίνη, είναι η ταλαιπωρία που τρως που πας από το σμιέρο στο γήπεδο και το παιχνίδι είναι 9. Θα μπορούσε να πας στην προηγούμενη στο μπάσκετ, ρε Μίτσο. Όχι. Όχι, με τίποτα εσύ. Κατάλαβες, δηλαδή είναι πολλοί λόγοι. Δεν είναι μόνο αυτό ή μόνο εκείνο.
Είναι πολλά. Και ξαναλέω ότι η Θεσσαλονίκη δεν γεμίζει το γήπεδο, το τέτοιο Τούμπα, έτσι. Ρεαλιστικά. Μόνο από την Θεσσαλονίκη, έπρεπε να γεμίζει η πηλαία, το μπάσκετ. Και το παλατάκι έπρεπε να γεμίζει μόνο την Θεσσαλονίκη. Άντε, εντάξει αυτό. Εδώ και τούμπα, στη Βήτα δεν πήγαινα. Πόσο είναι πλέον η χωρητικότητα, η Θεσσαλονίκη έπρεπε να την γεμίζει. Ναι. Έτσι, εδώ ρε, αλλά... οι ίδιοι οι Θεσσαλονικοί, πούμε, και εντάξει, έχω ζήσει εκεί, γεννήθηκα, αλλά παρόλο που με καταγωγή του πατέρα μου από χωριό στις Σέρες, οι ίδιοι οι Θεσσαλονικοί και τότε που είχαν βγει τα πρώτα μέτρα, παρόλο που μπορούσε να πας στο γήπεδο, δηλαδή με οι αμέσως εμβολιασμένος, δεν πηγαίνανε ούτε στο ΠΑΟΚ Β, δεν πηγαίνανε δηλαδή να δούνε που τι ήτανε, που πας να πούνε 5 ευρώ. Την ώρα του παιχνιδιού οι καφετέρες Θεσσαλονίκη από ποιον γεμίζουνε? Από τον Καστοριανό, από τον Σεραίο, από ποιον? Από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αυτό σου λέει. Αντί να πάει στην καφετέρια, μπορεί να πάει εκεί να πάρει τον καφέ του και να δει το παιχνίδι ήρεμα και ωραία. Α, και λες, και στην καφετέρια λίγο και να φωνάξεις. Πολλά λεφτά θα σε φύγουν. Ω, πιο πολλά, ρε φίλε. Άμα έρθει και αυτό που μένει στην πόλη, έτσι. Ναι, άμα έρθει και η κοπελιά του, άστε να πάει. Κοπελιά, πα να δει την μπάλα, ρε φίλε. Όχι, ρε παιδί μου, στην καφετέρια με την κόμενα θα πα. Άρα θα την κεράσει, που λέει ο λόγο, εσύ την κοπέλα. Άρα. Στο γήπεδο σου βγήκε πιο φθηνά. Sorry και όλες, ειλικρινά, άμα ήταν πάω σε καυτέρα εδώ την μπάλα με γκόμενα, καθόμουν σπίτια του εδώ με την γκόμενα. Όχι, ρε, πάλι δεν κατάλαβες, ρε. Λέω χίλιες φορές καλύτερα να πάει να δει τον ΠΑΟΚ Β παρά να καθίσει στην καφετέρια με την κοπέλα. Εσύ, Παλώ, το καλοκαίρι που βρεθήκαμε, που δεν μπήκαμε μέσα λόγω εμβολίων, όταν έγινε η πορεία. Ναι. Σε καφετέρια εδώ το παιχνίδι. Πέντε πήρε σε πια, ρε φίλε. Εντάξει, τι θέλω πόσο είχε, 25 ευρώ ήταν. Τι να κάνω, να στραχωρηθώ. Εσύ φταίς, εγώ φταίω. Εγώ δεν μπορούσα να πω έτσι κι αλλιώς. Ήταν η απόφαση να μην πούμε. Εγώ μπορούσα, αλλά δεν μπήκα. Εντάξει, από τη στιγμή που υπήρχε απόφαση να μην πούμε, φίλε, τη σεβόμαστε. Ναι, εντάξει. Συνδεσμικά, δεν έχει σχέση με τι πάει, τι είπε η ΠΑΕ, αυτό που είπαν οι σύνδεσμοι. Ναι. Ή όλοι ή κανένας. Ναι. Ή όλοι ή κανένας, αυτό. Ή όλοι ή κανένας. Μετά όλοι. Μετά έγιναν όλοι. Μετά φωνάζανε την 4. Τι κάνεις 4, γιατί 4 και γιατί 4. Όταν βλέπω σε αυτό το πολλο Facebook άτομα να γράφουν, άντε επιτέλους λέει να γίνει αυτό όλο εδώ πέρα, γιατί εντάξει λέει, να αρχίσουμε να πηγαίνουμε και εμείς στο γήπεδο. Μιλάμε για άτομα που δεν πάνε στο γήπεδο. Παρακαλώ, να μην μπορούν να μπουν οι οπαδοί μέσα. Έτσι. Αυτό είναι το κακό όταν εκτίθεσαι. 4-5 μπύρες, ρε φίλε. Όχι αλκοολική, κάτσε καλά. Ένα χρόνο σου ιδέα δεν πίνουμε τίποτε. Απ' τις μικρές, απ' τις μικρές. Μικρές δεν φίλες, τώρα έχεις δε σε φέρνουν μεγάλη. Όπως πίνουν οι Vikings, τέτοιες μπύρες. Έχει κάτι τέτοιες έχει. Έχω πάει, αδερφέ, εδώ πέρα στη πιο παλιά μπυραρέτη στο Χόλμη Υπόγεια, σε κέρατο, τέτοιο. Όχι μαλακίες. Με το κέρατο, Πήγαμε το Βαγγέλη το Βασιλιάδη, το Παοκτσάκι που είχε ανέβει στο Βόρειο Πόλο. Α, το έχω δει. Είχε έρθει εδώ πέρα, βγήκα μαζί. Ο Βαγγέλης είναι άτομο που ασχολείται με αυτά γενικά στα ταξίδια, ρε παιδί μου. Πάμε πέρα, εντωμεταξύ, ρε φίλε, εκτός από την παραδοσιακή μπύρα, η τραγική, είχαν και παραδοσιακή μουσική. Oh. Και εμείς έχουμε πάει μετά το σύνδεσμο και παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Που σημαίνει ότι είχαμε πιει. Και πάμε πέρα. Και ακούω, φίλε, παίζουν κάτι πολύ περίεργα. Σε μιλάω. Δεν ήταν μουσική, ειλικρινά. Κάτι πολύ περίεργα. Και πάω και τους λέω, το κούρτισμα τι ώρα τελειώνεται? Μαλάκα, αφού δεν έφαγα ξύλο. Πλάκα κάνει. Αυτοί παίζαν κανονικά. Ναι, και μετά που λες, βγήκε η 4, πήγε η 4 εκεί που έπρεπε να πάει. Και μετά ξαναφωνάζανε γιατί μπήκε η 4 όταν μπήκε με το παιχνίδι με τον Άρη. Ναι, ναι, ναι. Το πολύ το τάκα τάκα. Τάτα. Εντάξει, ρε φίλε, είναι να σου πω κάτι. Όπως πάντα όταν κρίνουν κάποιοι ένα παιχνίδι που σου λέει, ναι, αυτό γιατί δεν τον έβαλε, αφού θα ήταν καλύτερος. Πάντα αυτός που δεν παίζει είναι καλύτερος. Γιατί δεν μπορείς να τον κρίνεις. Μπορεί να ήταν καλύτερος, που ξέρεις. Ναι, γιατί δεν μπορείς να τον κρίνεις. Ενώ φίλε, δεν μπορείς να τον κρίνεις. Έτσι. Και αυτός που κάθεται στο καναπέ τα βλέπει καλύτερα και σε λέει τι κάνετε μωρέ εσείς που πάτε εσείς εκεί πέρα στα γήπεδα. Κάθεται έχει στο καναπέ. Πιο καθαρό μυαλό έχει.
Και κάθε και κλείνει, κλείνει μας που πάμε στο κήπεδο. Και τι σου λέει, εγώ είδα και τα replay, έχω και άποψη. Ναι, ναι. Και στο τελικό μετά, σε ένα τελικό αν πάμε. Αν πάμε σε ένα τελικό και τα εισιτήρια είναι 2.000, θα τα πάρουμε εμείς οι οργανωμένοι τα 1.500. Αυτοί λένε, τι λες, εμείς δεν τα πάρουμε. Κάτσε ρε φίλε, εσύ γιατί δεν έρχεσαι στα κρύα, στις βροχές και στις πίκρες και κάτω στο καναπέ. Μίτσο, με έχουν πει το καλύτερο. Εσύ λέει, πας όλο το χρόνο, εμείς να μην πάμε. Αλλά το διανοείσαι. Τι με είπε, εσύ πας λέει, όλο το χρόνο, εμείς να μην πάμε. Ρε, έχουν γίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Άσε ρε φίλε, εντάξει. Εντάξει, έχουν ξεφύγει. Αυτό που λένε μερικοί του ΠΑΟΚ. Παλιά, εσύ όταν πήγαινε, ρε παιδί μου, πηγαίναμε στο μάτς και μετά γυρνούσαμε σέρις. Πήγαινε στο καφενείο και όλο δεν βρισκόταν και ένας λακαμάς να σε έλεγε την άποψη του για το μάτς, ο οποίος το είδε στο καφενείο. Ναι. Έτσι. Ναι. Τώρα η πλάκα, ξέρεις ποια είναι. Ότι αυτοί που πήγαν στο καφενείο, τώρα πάνε στο καφενείο, βγαίνουν στο Facebook. Και το χειρότερο έτσι είναι ότι υπάρχει πιτσίρικα ρε που του πιστεύει κιόλα. Αυτό λέμε. Αλλάξανε οι κύριοι. Που διαμορφώνω απόψε, έτσι. Αυτό λέμε ρε Σικώστα. Έτσι. Εγώ πέναν... σε δικάζουν μέσα από το ίντερνετ. Βαγγέλα, μα θυμάσαι το είχα πει τώρα. Βγαίνει άλλο στο ίντερνετ. Βγαίνει άλλο στο Facebook, στο ίντερνετ και σε δικάζει. Σε λέει είσαι αλήτης, είσαι τέτοιος, κάνεις κακό στην ομάδα. Ποιος κάνει κακό στην ομάδα, ρε. Που όχι, τρέχουμε και έχουμε φάει... Περίμενε, μπερδεμένος είσαι, όχι αλήτης. Δημήτρη. Δημήτρη, άκου, άκου. Δημήτρη, Δημήτρη, στο παιχνίδι, στο παιχνίδι του Γαύρου με τον ΠΑΟΚ, κάτω στο Καραϊσκάκι, τότε την Γκαρσία, που τράβηξε εκείνη τη γροθιά, το τι άκουσα μετά, το τι άκουσα μετά, το τι κακό έκανε στην ομάδα ο Γκαρσία, δεν λέγεται ρε φίλε. Ενώ εγώ εκείνη την ώρα που το έκανε αυτό, είναι σαν να αναστήθηκα. Είναι σαν να την έδωσε εσύ. Έτσι ακριβώς. Φίλε, όταν πέρσι που έπαιζε ο ΠΑΟΚ εδώ στην Κύπρο, όταν βγήκε ο Γκαρσία, αυτό τον φώναξα. Του λέω, Παύλο, εσύ τα ξεκίνησες όλα, εσύ θα τα τελειώσεις. Με εκείνη την μπουνιά. Περίμενα να τα τελειώσει αυτός. Ο Καρεμπέ όταν τύψε τον ΟΚΑ, καλά ήταν. Ο Καρεμπέ. Όταν έπεισε τον ΟΚΑ Καρεμπέ. Και χτύπησε το καφέ, εκεί ήταν όλα καλά. Κεφαλοκύρω. Καρεμπέ. Καρεμπέ. Εκεί ήταν όλα καλά. Ναι, ναι. Οι δημοσιογράφοι όλα καλά ήταν εκεί πέρα, όλοι. Εμάς εκείνος που το έκανε, να έτσι ακριβώς είναι και στους οπαδούς μας κρίνουν έτσι. Οι δικοί μας οπαδοί. Δημήτρη, δεν κατάλαβες. Οπαδοί. Δεν κατάλαβες. Μερικοί δικοί μας, το θεώρησαν αυτό τότε την πουνιά του Γκαρσία, ναι, ότι δεν έπρεπε να γίνει και ούτε ένα κακό στην ομάδα. Ναι, δεν ναι, διαφέρουν. Ναι, 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 ρε. Αυτή είναι του καναπέ. Ναι, ρε, μάλακα. Ναι. Αυτή είναι του καναπέ. Αυτοί είναι οι ίδιοι που βγαίνουν στα ραδιόφωνα, οι ίδιοι και οι ίδιοι, και λένε εγώ πάω και είμαι, αλλά έλα μωρέ τώρα είναι δυνατό να κάνω πάω καυτά. Βρε πάνε έφτει στα πόδια σου εκεί πέρα τώρα. Μην περάσουμε από καμιά γραμμή από τηλέφωνο και γίνομαι ό,τι να είναι. Επειδή το βλέπω στο καφέ. Βγαίνει άλλος που γράφει πάω και λέει και τι είναι αυτά που λέει, τι λέει. Άκου τώρα να δεις. Υπογράφει πάω και. Ναι, επειδή παίζαμε εκτός. Να μας πει πόση χιλιόμετρα έχει κάνει με τον πάω. Ρε εσύ, εγώ μάλωσα με παοξίδες. Μάλωσα λογομαχία έτσι. Δηλαδή, ξέρεις. Που ήταν στο καφενείο και το βλέπαμε μαζί, ας πούμε. Γιατί παίζαμε εκτός έδρας. Λοιπόν, το βλέπαμε μαζί και, θεώρησαν. Και θεώρησαν. Οι ίδιοι παοξίδες και φίλοι μου και θεώρησαν, ας πούμε, και τους λέω καλά. Ρε, πάτε καλά, ρε. Τους λέω. Εγώ αναστήθηκα. Να το σκοτώσει γίνεται, λέω. Γιατί τόσα χρόνια, Λέγε, ναι. Ακούω, λέγε. Κόλλησε. Μίτσο, λέγε. Κόλλησε. Όχι, τώρα ξεκόλλησε. Να σου πω κάτι. Έχει άλλο στην οικονομική άνηση. Έχει κάποιο στην οικονομική άνηση. Παίζει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι. Παίρνει την κοπέλα του, ξέρω εγώ ποια θα πάρει το φίλο του. Κάνει πάει τέτοια. Εγώ λέξε τι χιλιόμετρα έκανε για τον ΠΑΟΚ. Πήγα λέει στην Ευρώπη. Βρε μπαγλάμα. Εσύ έχεις την οικονομική άνηση και πήγες στην Ευρώπη. Εσύ στην Ελλάδα, για πες μας σε πόσα γήπεδα έχεις πάει. Α, μας πει τα γήπεδα στην Ελλάδα, ας στην Ευρώπη. Εντάξει, τώρα, κοίταξε. Στην Ευρώπη κι εγώ αν έχω στην ΔΕΠ με ένα 500, θα πηγαίνω να το βλέπω τον ΠΑΟΚ συνέχεια. Να μας πεις στην Ελλάδα τι έχει κάνει. Ναι. Στην Ευρώπη καλό είναι να αφήσουν και εμάς λίγο να πηγαίνουμε, αδερφέ, που δεν έχουμε τη δυνατότητα πραγματικά να πάμε στην Ελλάδα, έτσι. Έτσι είναι. Ναι. Έτσι είναι. Δηλαδή, ένα, να σου πω κάτι, αλλά στην Αγγλία όταν έγινε το μάτς, δεν μπορεί, γιατί πήγαν οπαδοί και σοβαροί οπαδοί, δυνατοί οπαδοί, το ξέρω από Ελλάδα. Αλλά πήγαν και κάτι μαργές με τις γυναίκες τους για ψώνια.
Κάτσε ρε φίλε. Και θα πάρω εγώ, ας πούμε, λες η σύνδεση του εξωτερικού, θα πάρουν, ξέρω εγώ, 500 εισιτήρια. Για να πάει ποιος. Ποιος, γιατί έχει πάει ο Κτσάκια. Καλή ώρα, αυτοί που μιλάμε, ρε παιδί, που είμαστε εδώ, από καλό σταμάτης, ξέρω, που τον έχω πετύχει σε ταξίδια στο εξωτερικό. Έτσι, που περιμένουμε αυτά τα μημένα τα παιχνίδια και ένα παιχνίδι το καλοκαίρι, που θα είμαστε Ελλάδα για να δούμε το ΠΑΟΚ. Έτσι. Και η διαχείριση γίνεται από τη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον το παιχνίδι του εξωτερικού. Εγώ το θεωρώ πολύ τα λάθος αυτό. Και βασικά η διαχείριση των εισιτηρίων πρέπει να γίνεται από συνδέσμους. Τουλάχιστον για εκδρομές. Δύο παιχνίδια έχω μετανιώσει που δεν έχω πάει. Έκλαψα και δεν πήγα. Στο αν ήταν με την Τότεναμ, ένα παλικάρι με έδωσε το αεροπορικό εισιτήριο, με λέει πάνε ρε σκύλε, με λέει, εσύ θα μπορέσει να μπει μέσα τζάμπα, λέει. Το σκέφτηκα, με επηρέασαν και κάποιοι άτομα άλλοι, με λένε θα σε κρατήσουν εκεί, θα έχει τραβήγματα χωρί εισιτήριο του αγώνα που θα πα. Δηλαδή είμαι μετά από πόδι στο αεροπλάνο και λέω άντε μωρέ, δεν πάω, λέει, και το μετάνιωσα. Και αν ήταν το ευρωπαϊκό που πήραμε στο μπάσκετ, ήταν να κατέβω χωρί εισιτήριο, έκλεισα θέση στο λεωφορείο και τελευταία στιγμή λέω άντε μωρέ, δεν πάω, λέω χωρί εισιτήριο, λέω. Δηλαδή το σκυλομετάνιωσε και τις δύο φορές. Λέω έπρεπε να πάω τελικά. Αν φτάσει εκεί, κουτσά στραβά θα μπει μέσα. Ο τρόπος θα βρεθεί. Και από εσύ, τότε. Δημήτρη, μην πας τώρα την Κυριακή στο γήπεδο, ρε, εσύ. Να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό. Είναι και κλεισμένο, ρε φίλε. Ούτε τα χίλια δεν θα πάρουν. Το ξέρω, ρε, επειδή το λέω. Κατάλαβες. Δεν ήσουν εσύ, Γιώργο, πιο πριν που, ήταν με το, που μιλούσαμε με τον άλλον τον Γιώργο. Ο Γιώργος λέει. Θα είδα λίγο εδώ το live και ρώτησα το περικλή τη φάση και μετά μιλήσαμε μαζί που με έβαλες. Έλα. Έλα. Εάν είχα την οικονομική δυνατότητα θα πήγαινα στο μάτς, πάω ο Ολυμπιακός εσύ είναι κλεισμένο το φτερό, δεν με πειράζε. Κανένα πρόβλημα. Πώς θα έμπαινες ρε φίλε. Αλλά λες το 50. Αλλά λες ένα 50. Τι θα γίνει. Στη χειρότερη θα πήγαινε πανελλήνιο το τέλος του μάτς. Και αυτό το οικονομικό μας έχει ακατέψει. Εντάξει, όλα είναι μέσα, Δημήτρη. Φυσικά, όλους έχει ακατέψει. Δεν τους ζητάμε. Έτσι. Λέει ο άλλος 50. Ναι, ρε φίλε, 50. Να έχεις οικογένεια τώρα. Να έχεις τώρα οικογένεια, να μην έχεις λεφτά και να τρέχεις να τα δίνεις τα 50 και εκεί δεν γίνεται, ρε φίλε. Κάτσε, όπως και να το δεις, φίλε. Να είσαι μόνος, λες πώς το διάνο. 2 με 4 50 το μήνα, δεν είναι λίγα, είναι 2 κατοστάρικα, έτσι. Με ένα βασικό μισθό θα συντάξει το 500 ευρώ, 480 είναι ο μισός μισθός. Δηλαδή, μισό μηνιάτικο σε φεύγει μόνο. Είναι δύσκολο τώρα, τι να λέμε, εντάξει. Μόνο για την κάβλα σου. Ναι, παλιά θα βρίσκει και έναν τρόπο, ρε φίλε. Θα πήγαινε ένα Σαββατοκύριακο, αν έκανε καμιά δουλειά τέτοιο σου, μου του έκανα μπαρά, έκανα από εδώ, από εκεί, την έβγαζε στην άκρη. Τώρα δεν υπάρχουν και τέτοια χαίρια. Και καλά που υπάρχουν και οι σύνδεσμοι και μας βοηθάνε και μας παίρνουν σε κάποια παιχνίδια τζάμπα. Θέλω να του ευχαριστήσω έτσι δηλαδή που μιλάμε τώρα. Και κάποια φιλαράκια που μας έχουν πάρει σε παιχνίδια και μου λένε, έλα ρε σκύλε, θα σα πληρώσουμε εμείς. Και πάμε. Να είναι καλά τα παιδιά. Έτσι είναι. Φίλε, αυτά τα πράγματα έτσι πρέπει να είναι. Τι να και κάνουμε. Καλό είναι να είναι έτσι. Πάντα υπήρχαν και άτομα που δεν μπορούσαν να πάνε. Τα θυμάσαι και παλιότερα. Ακόμα και όταν εμείς ήμασταν κάπως καλύτερα ή οτιδήποτε, υπήρχαν και άτομα έτσι, που έτσι. Ποτέ δεν είχαν. Ναι. Και τι ακάθεται αυτό τον καβλωμένο, τον αφήσεις ρε φίλε να ξεροσταλιάσει στο χωριό του, ας πούμε στο σπίτι του, και ενώ μπορείς να τον πάρεις μαζί, τον πάρεις ρε πούστε. Και εμένα δεν μ' αρέσει κάποια παιχνίδια που δεν είχα στην κύριο και πήγα παρακαλούσα να μπω μέσα, αλλά εντάξει, λέω ρε φίλε πρέπει να μπω, δεν γίνεται. Ρε Σιμίτσο, δεν γίνεται, να σε πω κάτι, υπάρχουν αυτοί που θα τύχει και δεν θα μπορούν να μπουν και θα πρέπει θέλουν να μπουν και υπάρχουν άλλοι που το έχουν κάνει τέτοιο, έτσι. Όχι, δηλαδή, όχι, εμείς μιλάμε στην ανάγκη που είναι, στην ανάγκη. Αυτούς τους καταλαβαίνεις φίλε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτόν που πάει και στείνεται μια, δύο ώρες πριν το μάτς έξω από τη τέσσερα οποιαδήποτε θύρα. Αδερφέ, θα με βάλεις και εμένα μαζί μέσα. Καταρχάς, δεν θα διαφωνήσω, αλλά όταν μιλάμε για κάποιο μάτς... Αυτοί το κάνουν από συνήθεια. Μάτς, να σου πω κάτι. Όταν μιλάς όμως για δυνατό μάτς, φίλε, και κάπου πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο λογικά, η Τούμπα είναι παλιό στάδιο. Με ενέσεις ζει. Πραγματικά με ενέσεις. Ενέσεις σημαίνει ότι κάνουν. Το να πάμε σε ένα μάτς το οποίο ούτως ή άλλως θα έχει 20.000 εισιτήρια sold out. Έτσι. Το να βάλω άλλους 5.000 κόσμου, ποιο το νόημα.
Για να σκοτωθούμε. Θα φωνάξουν πιο δυνατά. Για το γήπεδο ξέρουμε όλοι μας ότι δεν με ενέσυζε. Τι ρε, θα φωνάξουμε πιο δυνατά με αυτούς. Όχι. Δεν βλέπεις. Και πάω σε μάτς ψηλοδιάφορο και δεν υπάρχει κανείς να θέλει να μπει. Θα σε βάζω και την άλλη φορά, ρε αδερφούλη. Έτσι. Αυτός που το κάνει από συνήθεια, πάει σε ένα μάτς αδιάφορο να μπει μέσα. Έτσι. Γιατί ξέρουμε τέτοια άτομα και καλά κάνουν. Τα παιδιά αγαπάνε το ΠΑΟΚ, είναι αρρωστάκια, θέλουν να είναι μέσα. Και το κάνουν όμως όλα τα μάτς. Και εκδρομή θα πάει και μπορεί να πάει εκδρομή το ΛΕΦΟ και να μην βρει εισιτήριο εκεί και να μην μπει. Αυτό είναι αρρωστάκι, αυτό πρέπει να μπαίνει στο μάτς. Αυτός θα εμφανιστεί σε 4 μάτς τη χρονιά και θα θέλει να μπει και κουτραμπατζάν. Εκεί είναι το θέμα. Παρεμπιπτόντως, πρέπει να βάλει γκολ το Σκουλίκη, γιατί ακούω κάτω φωνές. Σκουλίκη έχεις. Εδώ κάτω από το σπίτι που μένω δίπλα στο σύνδεσμο που έκλεισε, είναι και η Αργιανή στην καφετέρια που είναι η Γιάφκα, μαζεύονται εκεί πέρα. Δεν έχεις και άκουσα φωνές τώρα, λογικά πρέπει να βάλω. Κανάδιο μπουκάλι μπύρας, κανένα σου πει κανένα τέτοιο, δεν έχεις εκεί κάτω που είναι μαζεμένο. Κατέβα κάτω, κάνουν στους φασαρία, πέσουν στα μωράκι μου, δεν σκάστε. Έτσι. Να μην σας γαμίσω. Τους γράψαν απέναντι από την καφετέρια, είναι η εκκλησία. Τους γράψαν στην εκκλησία στο τουβαράκι, πάω φύρα 4. Είναι. Και ακούω τώρα φωνές, λογικά πρέπει να βάλουν γκολ. Τι μα. Ο Τζόρνταν με έστειλε. Για βάλτε να το ακούσουμε. Νόμιζα θα μιλάει αυτός, ρε, και με έστειλε. Κάτσε. Ωε, 0-0-3 λεπτά καθυστέρηση. Τη προστασία. Ναι. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Όλη η χώρα στρώθηκε με μαλακό χιονάκι. Που πάνω του θα γράψουμε γαμιές σε Μητσοτάκι. Δεν υιοθετούμε. Δεν υιοθετούμε. Φίλε, δεν λοιπόν, παιδιά. Προστασία, λέει. Ναι, ρε. Αλλά επειδή σε έχω μπαταρία 3, κλείνει το τηλέφωνο. Θα κλείσουμε κι εμείς σιγά σιγά. Θα κλείσουμε κι εμείς, να πάμε να τσιμπήσουμε τίποτα, ξέρω εγώ κάτι. Έτσι, να κάνουμε κάποια πράγματα δουλειά. Χάρηκα που σας άκουσα και σας είδα. Και εμείς, ρε Καρτασάκου. Καλό βράδυ. Σας εύχομαι να περνάτε καλά. Και εσύ, φίλε, και εσύ. Να περνάς καλά. Άντε, Αλάνια, καλή συνέχεια. Άντε, Παοκάρα. Τα λέμε. Παοκάρα, ρε αγόρι, Παοκάρα, ρε εσύ. Άντε, αδερφέ. Αλάνι, άντε, καλό. Περιμένουμε ανακοίνωση από την ΠΑΕ. Περιμένουμε ανακοίνωση από την ΠΑΕ για όλα αυτά που γίνονται. Για όλα αυτά που γίνονται. Να ξέρουμε από ποια μεριά είμαστε. Μακάρι, έχουμε πόλεμο ή δεν έχουμε. Εκείνη στο λίμα έχεις περιμένει ακόμα να τη βάλουμε, αλλά... Άντε, καλό βράδυ, κλείνω. Τα λέμε, Μίτσο. Γεια, γεια. Γεια σου, ρε Μίτσο. Αλάνι.